Υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα και διακόψαμε. Ξαναπάμε λίγο την αύριο εκπομπή από την αρχή για να πούμε όλα αυτά που είπατε τα χρήσιμα με την Ευγενία και δεν ακούστηκαν. Περιμένω από συνεργάτητα της εκπομπής, από την Κατερίνα την Καλατζοπούλου, αντιπρόεδρο του ΣΥΡΙΚΕ, να μας πει αν έχουμε τώρα ακόμα πρόβλημα. Από ό,τι φαίνεται ότι είμαστε, νομίζω είμαστε καλά. Θα τα πάμε άλλη μια φορά όλα αυτά. Φυσικά, τα δεν είναι δύσκολο. Θα ξανακαλησπερίσουμε. Το έχουμε ξανακάνει με την Κατερίνα και τη Φανή εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα λοιπόν. Είναι ζωντανή η εκπομπή και υπάρχουν τεχνικά. Φυσικά. Καλησπέρα λοιπόν στη φίλη συνεργάτηδα και όχι μόνο Τζέσι Ντουκίεβιτς, την Ευγενία Ντουκίεβιτς, την Τζέσι μας. Το έχουμε πει. Έχουμε μιλήσει για την Τζέσι πολλές. Έχουμε μιλήσει για σένα πολλές. Καλησπέρα, Τζέσι. Ούτε τώρα ακουγόμαστε. Δεν ξέρω γιατί δεν ακουγόμαστε. Πάλι. Δεν ξέρω γιατί. Μήπως πρέπει να το δούμε πάλι. Μου λέει η Κατερίνα ότι δεν ακουγόμαστε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ δείχνει ότι ακουγόμαστε και δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν βγαίνει ο ήχος προς τα έξω. Ακουγόμαστε. Εντάξει, Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία, γιατί μετά αυτό το ακουγόμαστε και δεν ακουγόμαστε, γιατί στο τέλος βάζει και ένα έκδοτο. Λοιπόν. Ναι, με ακούτε. Λοιπόν. Οπότε πάμε να τα πούμε τώρα όλα. Τα ξαναλέμε λοιπόν. Ο λόγος της καθυστέρησής μας ήταν οι δικές σου επαγγελματικές θεατρικές υποχρεώσεις. Διότι είχες πρόβα. Πού, με ποιους και γιατί. Λοιπόν. Στο θεατρικό εργαστήρι του Ιάκωβου του Μιλωνά, ο οποίος είναι ο γνωστός και σκηνοθέτης μας. Ναι. Ανεβάζουμε κάποια μονόπρακτα με την εραστεχνική ομάδα του, που είναι του Τενεσί Βίλιαμς και του Τσέχοφ. Τενεσί Βίλιαμς, τι είναι. Και είναι πότε, Τζέσι? Είναι αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, 8 η ώρα. Σε ποια. Είναι στο Διαμαντάκι, στο Παλαιό Φάληρο. Δώσε μας και διεύθυνση. Ποσειδώνο 40. Ποσειδώνο 40, ναι. Και ώρα. 8. 8. Είπαμε για τη συνεντευξιακή σύμβαση, εγώ προσποιούμαι ότι δεν γνωρίζω. Επειδή όμως γνωρίζω και θα είμαστε αύριο εκεί, εντάξει, θα έχουμε και ίσως και μια ανταπόκριση, να πούμε και κάποια πράγματα και από τον χώρο εκεί. Τον θα σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Καλή επιτυχία να έχετε. Πού θα έχετε. Πες μας όμως. Όπως είχατε και με την παράσταση την προηγούμενη, την οποία παρακολούθησα, πραγματικά το είχα πει και εδώ στην εκπομπή Μαρίνα, παρακολούθησα όχι με ενδιαφέρον. Ξέρεις, κάποιες φορές οι λέξεις κάνουν και το βάθος και το νόημά τους, είναι, ακούγονται κοινότοπες, αλλά είναι ακριβώς αυτό. Με ενδιαφέρον στην αρχή και μετά με συνεπήρε η παράσταση. Μπήκα σε όλη αυτή τη σύμβαση από την αρχή μέχρι το τέλος, αυτό το γέλιο, όπως είχα πει, με μενάνδρια και όχι αριστοφανικά αστεία, τόσο ωραία, τόσο εκλεπτισμένα, ακριβώς, δεν νιώσαμε άβολα ούτε μία στιγμή, γελάσαμε πάρα πολύ, προβληματιστήκαμε πάρα πολύ και το είπαμε και αυτό. Μην το πείτε, λοιπόν, δεν το έχω δει, ντροπή μου, αλλά θα έρθω στις επόμενες παραστάσεις που θα γίνουν του ίδιου έργου. Ελπίζω να εσύ θα πας, εγώ θα ξαναπάω, θα ξαναέρθω. Μία φορά δεν φτάνει, να πάτε να τη δείτε αυτή την παράσταση για την οποία τώρα θα μας πει η Τζέσι. Θα πούμε περισσότερα και μετά, αλλά πες. Λοιπόν, είναι μία παράσταση η οποία έχει παιχτεί στο Μέγαρο Μουσικής με μεγάλη επιτυχία, δηλαδή όλες οι παραστάσεις ήταν sold out. Ναι, εγώ με το μικρόφωνο που λέμε προσυπογράφω, επιβεβαιώνω και διαβεβαιώνω ότι περάσετε εξαιρετικά. Ναι, το διαπιστώσαμε. Αυτό οφείλεται και στο κείμενο που έχει γράψει ο Ιάκωβος ο Μιλωνάς. Α, είναι πρωτότυπο έργο, έτσι. Ναι, ναι, το οποίο, ας πούμε, είναι βασισμένο σε δικά του κείμενα και τα λοιπά. Ναι. Και είναι ένα κείμενο το οποίο μιλάει για την ψυχαναγκαστική αγάπη και όλες τις επιπτώσεις μπορεί να έχει μέσα από κομικά στοιχεία. Ναι, είναι ένα έργο δηλαδή το οποίο το σερβίριο, ναι, έρχεσαι, το βλέπεις
και γελάς όχι για τις αθυροστομίες που υπάρχουν σε άλλα έργα, και στο συγκεκριμένο δεν υπάρχει, αλλά πραγματικά για το κείμενο, τη συγγραφή και την ερμηνεία των αθυροστών, των ηθοποιών. Είναι αλήθεια αυτό, επειδή, συγγνώμη, και δεν εκβιάζεται το γέλιο, δηλαδή βγαίνει πραγματικά αβίαστα, από το πρώτο λεπτό. Από το πρώτο λεπτό. Θα σας δώσω κάτι μετά. Με τις πρώτες κινήσεις, και προσπαθώ να μην πω τίποτα περισσότερο γιατί δεν το έχει δει. Στράφηκα στον σύζυγό μου και τον κοίταξα έκπληκτη και κατάπληκτη, θετικά όμως, και το ίδιο έκανε και εκείνος. Ο Μάριος γύρισε και μου είπε. Και λέμε, δηλαδή, και από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν σταματήσαμε να γελάμε, αλλά έχει και την αναδίπλωση. Σου κάνει και το πίσω και λες, όπα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτό που είπες, επειδή έχει να κάνει με την κατανακαστική αγάπη, μήπως τελειώνοντας το έργο. Τόσο πολλά μήπως τελειώνοντας το έργο, τελικά σου έχει αφήσει και κάποια ερωτηματικά για όλους μας. Ότι και καλά, μήπως πολλές φορές γινόμαστε κι εμείς. Σίγουρα. Ας μπω στο πλάνο για την κατανακαστική. Ναι, στην έκφραση της αγάπης μας. Να πω κάτι. Εγώ δεν το έχω δει. Κοίτα, θα προσπαθήσω να απαντήσω εγώ με έναν τρόπο μετά. Όχι. Ως εγώ ως θεατής, αλλά εσύ θα πεις μετά περισσότερα ως συντελεστής και συνδημιουργός, γιατί η θεατρική σύμβαση δεν είναι μόνο, δεν αρχίζει και εξαντλείται στον δημιουργό, παύλα συγγραφέα, παύλα ποιητή με την έννοια του δημιουργού και σκηνοθέτη, αλλά και όλων των άλλων. Λοιπόν, οπότε, ξέρεις, πραγματικά είναι αυτό το οποίο το επεσήμανα για στην Τζέσι και προχθές, επειδή συζητήσαμε κάποια πράγματα και τα δικά μας, γιατί ετοιμάζομαι και με το Σύριο, θα τα πούμε μετά. Της είπα δηλαδή ότι είναι μέσα στη θεατρική σύμβαση ότι ο προβληματισμός αυτός, ο οποίος σου μένει στο τέλος, σου κλείνει και το μάτι ότι κοίτα, αυτό δεν ήταν η πραγματικότητα, δηλαδή η δική σου η βιωματική, μπορεί όμως και να γίνει, οπότε είναι και δεν είναι στο μετέχμιο πραγματικότητας και θεατρικού δρόμενου. Οπότε, ο προβληματισμός είναι της τάξεως, του επίπεδου του μια δεύτερη σκέψη. Δεν βγαίνεις φορτισμένος αρνητικά και ίσως και η λέξη προβληματισμός να μην είναι η ενδεδειγμένη. Κάνεις μια δεύτερη σκέψη, λες, α, παίρνεις τις αποστάσεις και λες, ναι, για κοίτα, ας πούμε το έχω ζήσει ή το έχω δει να συμβαίνει σε άλλον. Αυτό, για πες, τώρα εγώ από την πλευρά μου, ως θεατής, εσύ. Ισχύει αυτό, άρα βγαίνεις με αυτόν τον προβληματισμό του, α, το έχω ξαναδεί, α, μπορεί και εγώ να το έχω βιώσει λίγο πολύ, σε μικρό βαθμό, μεγάλο βαθμό. Το καλό είναι ότι σχόλια τα οποία έχω ακούσει από ανθρώπους που έχουν δει την παράσταση και βγαίνουν από την αίθουσα είναι ότι περάσαμε πολύ ωραία. Επιτέλους είδαμε μία ποιοτική κομμωδία η οποία δεν βασίζεται σε βρισχές. Δεν έχει καμία βρισχιά. Τελικά αυτό είναι που... Καθόλου. Πάρτε και τα παιδιά σας μαζί. Εντάξει, τα παιδιά τα οποία μπορούν να αντιληφθούν βέβαια τι συμβαίνει. Εντάξει, ας μην αντιληφθούν το βαθύτερο νόημα, αλλά αυτό το τόσο ως άφοβα. Πάρτε τα άφοβα. Γελάς με την ερμηνεία των ηθοποιών. Αυτό αυτό λείπει τελευταία. Τώρα να το τσιμπήσω λίγο, Μαρίνα, δεν θα πω κάτι. Δηλαδή, ακόμα και η δική σου παρουσία με τον τρόπο με τον οποίο, επειδή έχουμε εδώ την Τζέσι, μιλάμε για την Τζέσι, γιατί την Τζέσι έχουμε εδώ. Αυτό το που εγώ ήθελα να πεις, ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο συμπράττεις και παίζεις και είσαι πάνω στη σκηνή, ο οποίος είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος, δεν θα πω τίποτε άλλο, ακόμα και αυτός ο τρόπος βγάζει γέλιο. Γιατί πάλι είναι, ξέρεις τι, είναι αποτέλεσμα της διάδρασης με το κοινό, δηλαδή αυτό, ξέρεις, μας δίνεις και μας, μάλλον λειτουργεί, πώς να το πω τώρα, η Τζέσι λειτουργεί ως η γέφυρα ανάμεσα στη σκηνή και στο κοινό, στους θεατές. Είσαι στο μετέχμιο. Ναι.
Και σε μια μικρή προοικονομία, ναι, 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 τι θα ακολουθήσει στην επόμενη σκηνή, ίσως. Είναι, ναι, είναι και διαδραστικό σε κάποια σημεία, γιατί και να μην ήταν δηλαδή, το κάναμε να είναι. Έτσι, η πένα του Ιάκωβου του Μιλωνά το έκανε να είναι. Δηλαδή σε κάποια σημεία. Και υπάρχει, και, υπάρχει η αποστροφή στο κοινό. Στρέφεται στο κοινό. Και μου αρέσει όλο αυτό, γιατί αυτά είναι οι συμβάσεις του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Δηλαδή του θεάτρου, γιατί αυτό είναι. Και εγώ αυτό το είδα. Τώρα δεν μπορώ να κρατήσω, ξέρεις. Εξαιρετικό. Να πάτε, είπαμε. Ενθουσιασμένη, δεν. Ωραία, οι επόμενες παραστάσεις πώς θα γίνουν. Οι επόμενες παραστάσεις θα είναι μετά το Πάσχα, στο θέατρο Αλκμίνη. Θα γίνουν 6 παραστάσεις. Α, 6! Ναι, θα είναι Παρασκευή και Σάββατο. Ξεκινάνε 10 και 11 του μήνα. Ναι, ναι. Ναι, και ώρες. Ναι, οι ώρες είναι Παρασκευές είναι στις 9, Σάββατο στις 7. Και είναι και τα επόμενα 2 Σαββατοκύριακα. Α, είναι 3 σειρά. Είναι 17-18. Δηλαδή από το σωμάδο, το πούμε έτσι, μέχρι άλλα. Τις ίδιες αντίστοιχα ώρες. Όποιος θέλει να κλείσει εισιτήριο ή να ενημερωθεί, μπορεί να μπει στο ticketservices.gr και έχει όλες τις πληροφορίες και για το έργο. Πέστε. Okay. Ναι, ήδη ας πούμε η πρώτη παράσταση είναι sold out. Ναι, ετοιμάζεται για sold out. Λοιπόν, βιαστείτε γιατί δεν θα βρείτε, διότι εμείς που πήγαμε και είχαμε κατά νου να πάρουμε και κάποιους άλλους δικούς μας μαζί, έτσι, δικούς μας ανθρώπους. Δηλαδή κλείσαμε εμείς και μετά λέμε εντάξει και, και είχα σκοπό να μιλήσω. Αν φύγει Γιώργο θα σας πάρω το σκεφτείστε για το καλοκαίρι να πάει την περιοδία σε ανοιχτούς χώρους. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, τώρα ο Ιάκωβος θα το δει αυτό όπως θα γίνει. Ναι, δεν έχω κάποια συγκεκριμένη πληροφόρηση. Το σίγουρο είναι το Αλκμίνη και βλέπουμε από εκεί και πέρα. Εύχομαι να το πάτε πολλές παραστάσεις. Το έργο από μόνο του έχει μια δυναμική εξαιρετική, οπότε μπορεί να πάει και να πάει και να ξαναπάει. Τι να πω. Αν το έχω ξαναπεί από αυτή την εκπομπή, καλό θα ήταν να επαναλάβει η Τζέση, τους συντελεστές, τους τοπιούς της παράστασης. Ναι, βεβαίως. Θα μας πεις. Είναι ο ηθοποιός, ο οποίος έχει γράψει το κείμενο και ο σκηνοθέτης, ο Ιάκωβος Μιλωνάς. Εξαιρετικός και στις ψυχοκόρες φέτος, έτσι να τα λέμε και αυτά. Ναι. Ναι. Το ξέρετε. Ο Μπιμπίλας. Πόσο φωτεινός άνθρωπος, ναι, δηλαδή, πραγματικά, τώρα να... Εγώ πήγα, τώρα σε διακόπτω, πες πρώτα τους συντελεστές, θα πούμε μετά για τον Σπύρο τον Μπίλα, γιατί δεν είναι, είναι... Η Κάτια η Ταραμπάνκο, στη φωνή και στο πιάνο είναι η Αμαλία Κλιμοπούλου. Να, το όνομα που δεν θυμόμουν, εγώ ζητώ συγγνώμη. Και ως βοηθός σκηνοθέτη είμαι εγώ και η Πόπη η Τσιγκάκου, αυτά. Αυτά. Καλή επιτυχία. Ναι, αλλά δεν είπες για τον αφανή ήρωα. Θα τον πω εγώ λοιπόν. Είναι ο Άρης ο Σαββόπουλος, ο οποίος είναι στην μεταφορά των σκηνικών, στη σκηνογραφία, βοηθός σκηνογράφου. Τι να πω, πώς να το πω τώρα αυτό, τον γενικών έχουμε... καθηκόντων. Ο Σαββόπουλος είναι, ναι, είναι γενικών. Γενικών, πιο γενικών. Δηλαδή, ναι, να σας πω παιδιά, να θυμηθούμε εδώ πέρα ότι και στη δική μας την παράσταση στη Φολέγανδρο αυτή, η οποία έχει μείνει, έχει συζητηθεί και συζητείται, και της οποίας η επιτυχία, γιατί ήταν τεράστια, και θα πω ότι εδώ ότι οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και στην Τζέση εδώ πέρα, γιατί εντάξει, εδώ γεννιούνται ιδέες, αλλά όπως είπα και την προηγούμενη φορά, στην υλοποίηση πρέπει να έχεις τους ειδήμονες, τους επαείοντες, τους γνώστες. Ειδικά εκείνο το σημείο με το πώς θα περάσω από το σήμερα, από το ιντερμέδιο, το κείμενο, στη δράση και εγώ στο δρόμενο ως πρόσφυγας ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή, φορά το. Αυτό, ναι, άλλο που εγώ δεν μπορούσα να το κάνω όπως έπρεπε. Το έκανα, εντάξει. Ναι, ήτανε, δεν είχα κάπου να το. Να στηρίξω. Και αν είχαμε και έναν άλλον χώρο και αν είχε και μία άλλη εντάξει, αντιμετώπιση, ήταν αλλιώς. Να πω λοιπόν ότι εκεί ο Άρης ο Σαββόπουλος, ο οποίος να το πούμε είναι ο σύζυγος, επειδή ο δικός μας ο εικονολήπτης, ο
ο σύζυγος της Κατερίνας της Καλατζοπούλου. Ναι. Ο Γιάννης ο Χατζηδημητρίου δεν μπόρεσε να έρθει, δεν μπόρεσε να είναι. Ανέλαβε ανταυτού ο Άρης. Εντάξει. Με όλα τα πιθανά και απίθανα και ευτράπελα τα οποία συνέβησαν, διότι του ανθρώπου η ειδικότητά του είναι ο φωτισμός. Εντάξει. Μια χαρά πήγε και από άλλα νησιά υπεύθυνοι εκδηλώσεων και πολιτιστικών, οι οποίοι ήταν εκεί, είπαν ότι τους καταπλήξαμε. Λέω για το άλλα νησιά, γιατί. Ναι. Λοιπόν. Ουδείς προφήτης στον τόπο, το έτσι να πούμε εδώ, ναι. Την παρένθεση για τον τόπο μας να την ανοίξουμε τώρα για να την κλείσουμε γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, συγγνώμη Τζέισι μου, γιατί υπάρχει το φωλέγανδρος και το εκπαραλλήλου, απόψε. Mm-hmm. Λοιπόν, κυρίως το φωλέγανδρος μόνο αυτό. Πρώτον, δημαρχιακό μέγαρο και εν γέννη μέγαρο στη Φωλέγανδρο δεν υπάρχει, λέμε τώρα. Υπάρχει το κτίριο του Δήμου. Ναι, κτίριο Δήμου, έτσι, γιατί άκουσα κάτι τέτοια και ξέρω γιατί ακούστηκαν. Να σας δώσουμε τη λύση της στρογγυλής τραπέζης, γιατί καταλαβαίνουμε ποια είναι η στόχευση. Και επίσης να πούμε ότι αυτές οι κινήσεις αντιλαμβανόμαστε και ποια άλλη στόχευση έχουν. Λέγεται απομάκρυνση ατόμων. Λοιπόν, τα λέω αυτά γιατί εντάξει, είμαστε σε επαφή. Ξέρουμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, επίσης θα μου επιτρέψεις να ευχηθώ χρόνια πολλά και να τα εκατοστήσει στην κυρία Χθαλία Παπαδοπούλου. Ναι, θα της το πούμε. Στην Δήμαρχο. Λοιπόν, και ξέρεις μας. Ναι. Και για να την ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά για ό,τι έκανε για το νησί μας και για το Σύριο. Φυσικά. Γιατί όλα να μην τα ξεχνάμε. Μην ξεχνάμε τι έχει κάνει κάποιος για τον τόπο του. Έτσι, γιατί είπαμε η προσφορά. Θες να κάνω μια πρόβλεψη, επειδή εγώ είμαι και κακιά της υπόθεσης. Θα σας το πω όπως θα το έλεγε ο δάσκαλος, γιατί ο πατέρας μας ναι, λοιπόν, θα τη θυμηθούν την Ευθαλία και το αφήνω εδώ. Λοιπόν, χρόνια της πολλά, ήταν πάντοτε η δήμαρχος της καρδιάς μας. Η Ευθαλία δεν υπήρξε όσο και αν κάποιοι θέλουν να το βλέπουν, να το δουν έτσι, να το περάσουν ως τέτοιο, δεν είναι. Δεν υπήρξε ποτέ ούτε αχυράνθρωπος, ούτε ανδρίκελο, ούτε λειτουργούσε ανταυτού του όποιου ή άλλη ανταυτής. Το αφήνω εδώ, γιατί δεν θέλω να πάρω τηλεοπτικό χρόνο από αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε εμείς. Εδώ και με την Τζέσι. Λοιπόν, την αγάπη μας, τις ευχές μας και μην είναι δυνατή. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ξέρεις, όταν εξαντλείς τα περιθώρια, το χρόνο σου και αναλώνεσαι στο να κάνω αυτό της επιφάνειας και το άλλο του εντυπωσιασμού, τα ραπανάκια για την όρεξη όπως έχω πει εγώ, και δεν έχεις κύριο πιάτο, εκτίθεσαι. Λοιπόν, το αφήνω εδώ γιατί δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω άλλο, όχι δεν μπορώ. Με την ευγενία. Ναι. Με την οποία θα ετοιμάσουμε. Να, μιλώντας για πράγματα ουσίας, θα πούμε για την παράσταση, αλλά να πούμε εδώ λίγο και για τη φορεσιά της Φωλεγάνδρου. Πρέπει να σε ευχαριστήσω. Γιατί λέμε συνέχεια στις εκπομπές. Ναι, για τη φορεσιά και τη φορεσιά. Λοιπόν, εδώ είναι ο άνθρωπος, ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με τον οποίο τώρα έχουμε να βάλουμε τις λεπτομέρειες, εννοείται. Σε ευχαριστώ. Σε κούρασα πολύ. Ναι, σε έχω ταλαιπωρήσει με τις... Όχι, είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είχε τόσο ενδιαφέρον. Ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον για μένα. Μια πρόκληση. Μα έχει να κάνει και με το επάγγελμά σου, γιατί αυτό έχει σπουδάσει. Ναι, έχει σπουδάσει και αυτό. Όχι αυτό και αυτό, γιατί πέρα από τις σπουδές της τοπικής, η Τζέσι έχει και σπουδές. Ναι, σχέδιο μόδας. Τι θύμισε μου ακριβώς, σχέδιο μόδας. Σχέδιο μόδας. Αυτό. Ναι, σχέδιο μόδας και styling. Και styling. Χάρηκα πάρα πολύ όταν μου το προτείνατε. Ήταν όντως, ας πούμε, μια πολύ όμορφη εμπειρία και ήταν κάτι το οποίο ήθελα πολύ να κάνω. Διαφορετικό. Έμπλεξες. Τελείως διαφορετικό. Καλά να πάθεις. Και μου αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι με διάφορα πράγματα για να μαθαίνω μέσα από αυτά. Ναι. Σύντο ότι όλο αυτό ήταν και η ενασχόληση σου εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τους παραδοσιακούς χώρους και με το χορό γενικότερα. Ήταν και ένας κρίκος που συνέδεσε
αυτό που έχει σπουδάσει με το να ασχοληθεί ναι. με την παραδοσιακή φορεσιά. Γιατί ναι. ένας άνθρωπος που δεν έχει καθόλου εικόνα από το τι γίνεται στο παράδοση. Ακριβώς. Δεν θα μπορούσε να το φτιάξει λοιπόν, τόσο. Έλα να το μεταφέρει στο χαρτί. Ελάτε να σας δώσω λίγο τυράκι, αλλά θα σας είναι και άχρηστο γιατί εντάξει. Η φάκα είναι δεν. Λοιπόν, δεν. Εγώ η κακιά. Λοιπόν, ακριβώς επειδή η φορεσιά της Φολεγάνδρου, να το ξαναπούμε, δεν υπάρχει σε σώμα. Αν δεις τώρα τι είπα, καλά δεν θα το συζητήσω αυτό, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Εσύ που ξέρεις, άσπρο από κάμισο από πάνω αντρικό και από κάτω κάτι εκάει φούστης, και, δηλαδή είμαστε έξω και από τη χρωματική τσαγαλί. Παλέτα και ούτε, ναι, το τσαγαλί. Άλλο τσαγαλί το ένα και το άλλο εκάει, ήταν, τι ήταν. Δεν ξέρω. Τόσο έξω από τη χρωματική παλέτα της φορεσιάς μας, που ξέρεις εσύ πώς είναι και τα χρώματα, τα έχουμε πει κιόλας. Και επειδή λοιπόν εγώ όλο αυτό δεν το είχα σε σώμα και έπρεπε να σου περιγράψω και να σου πω ότι αυτό είναι σαν εκείνο εκεί και στο περίπου. Εάν δεν είχες τις γνώσεις αυτές τις οποίες έχεις από την ενασχόλησή σου με το χορό, δεν θα μπορούσα να καταλάβεις. Δεν έτσι έλεγα αυτό, είναι από την άποψη. Ναι, ναι, τι εννοείς. Καταλάβατε. Αν καταλάβατε, σταματήστε. Εκεί. Να στείλω και το μήνυμα, γιατί εντάξει, ξέρεις. Όχι, θα σου πω ότι με ενοχλεί. 27,5 χρόνια δουλειάς και μετά και άλλα τόσα, μέχρι το 19 και μετά και άλλα τόσα, γιατί, άλλα τόσα λέω, και μετά ακόμα είμαστε σε ροή δημιουργίας και βλέπεις, εσύ ξέρεις πώς πάει και τα λοιπά, δεν μπορούν να έρχονται και να μου λένε, ξέρεις, το κάναμε αυτό είναι μία νυχτή που δεν έχει και καμία σχέση με το Φολέγανδρος, μα ούτε και εκ παραλλήλου, ούτε με τίποτα. Ούτε αντίζυγα, ούτε τίποτα, δηλαδή τίποτα. Και γίνεται, ξέρεις, και μια προσπάθεια, το εκλαμβάνω και ως μια προσπάθεια ακύρωσης. Ναι. Και εδώ. Έλα, δεν είναι τίποτα πίσω ευκαιρία. Ναι. Λοιπόν, θέλει βαθιά γνώση, πολύ χρόνο από τον ελεύθερο, ανύπαρκτο ελεύθερο, ακόμα και εις βάρος πολλές φορές των επαγγελματικών υποχρεώσεων, για να γίνει αυτό. Και βαθιά γνώση. Και όχι, έλα μου, ξέρω να χορεύω, έγινα δάσκαλος χορού ή μπορώ να διδάξω χορό και άρα ξέρω και από παράδοση. Δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό εσύ ξέρεις πολύ. Πολλά χιλιόμετρα, πολύ διάβασμα. Και πολλές ώρες πτήσης. Και όχι μόνο χορευτικές ώρες. Ναι, ξέρω, αυτή νομίζω ώρες. Μελέτης. Αυτό ήθελα να πω. Προχθές έκανα 44 ώρες άϊπνια. Εντάξει, κάνω ένα αυτό αναφορικό σχόλιο. Εδώ είναι η Μαρίνα, γιατί η Μαρίνα εκτελεί χρέη. Ακτινογράφη, γραμματέα. Λοιπόν. Ναι. Και όλα αυτά χωρίς κανένα όφελο. Και να πούμε και κάτι εδώ για την προσφορά. Αυτό πήγα ναι, να το πω. Έτσι. Να το πεις, θα το πω. Πες το. Μια και είμαι εγώ η κακιά. Δεν μπορεί να λες ότι κάνω αυτό επειδή αγαπάω τον τόπο μου και να εννοείς ότι επεκτείνεις τις επιχειρηματικές σου δραστηριότητες. Αγαπάω τον τόπο μου και το κάνω για τον τόπο μου. Σημαίνει ότι δεν έχω να αποκομίσω ούτε προσβλέπω στο να αποκομίσω το οποιοδήποτε όφελος. Ναι, και κυρίως και δι το οικονομικό. Το να επιχειρήσω στον τόπο μου με σεβασμό για τα ήθη, τα έθιμα της παραδόσης του, αυτό είναι άλλο. Αυτός είναι σεβασμός στον τόπο. Δεν είναι αγάπη. Είναι μία μορφή αγάπης. Αλλά αγάπη με την έννοια του τα δίνω όλα και δεν εποφελούμαι πουδενή. Αυτό... Είτε έμεσα είτε άμεσα. Ναι, θα πούμε και αυτό. Γιατί βέβαια, γιατί μπορεί ο άλλος να πει ότι εγώ δεν έχω σπίτι στην δοχή ή ταβέρνα. Ναι. Αλλά μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Μπορεί, ρε παιδί μου, να είσαι. Να έχει. Να είσαι άμεσο όφελο από διαφημίσει. Ναι. Να διαφημίζει με έναν τρόπο. Ξέρω εγώ, σε κάποιο έντυπο, σε ένα site. Πώς το λένε. Να έχει κάποιο site με πρόθεση. Εδώ εμείς ερχόμαστε κάθε Παρασκευή και το ξέρεις πολύ καλά, δεν αμοιβόμαστε, το κάνουμε, λοιπόν. Αλλά και πόση δουλειά στο σπίτι. Και ξέρεις πολύ καλά ότι εσύ ξέρεις και ποιες είναι οι ώρες μου, γιατί ξέρεις οι ώρες που έχεις έρθει και στο σπίτι για να δουλέψουμε είναι ώρες. Ναι, λοιπόν. Και ήρθες και δουλέψαμε και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό και σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Γιατί ξέρεις, κάποια στιγμή πρέπει να βγάλουμε και τα πρόσωπα για να βλέπουν. Γιατί μιλάω εγώ, μιλούσα για σένα. Αλλά ξέρεις, ποια είναι, ας πούμε, υπάρχει, έτσι. Δεν είναι όνομα που δεν υπάρχει, ξέρεις, fake. Και λοιπόν. Εγώ σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και ήθελα να πω προηγουμένως ότι άσχετα αν εγώ έχω ασχοληθεί με το χορό και τα σχετικά, εμένα μου βοήθησε πάρα πολύ η έρευνα
που έκανες και οι λεπτομέρειες που μου είπες για να μπορέσω να αποτυπώσω εγώ στο χαρτί το σχέδιο. Το σχέδιο. Παίζει ρόλο αυτό, γιατί η λεπτομέρεια κάνει διαφορά. Ναι. Κάνεις μια φούστα και βγαίνει αυτό που φτιάξαμε. Και δεν είναι από έρευνα και όχι τη μίας μέρας. Εν μία νυχτή, το άκουσαμε και αυτό. Τώρα κοίταξε όμως, τώρα βλέπεις προκαλεί την τύχη της. Συγγνώμη, ναι, προκαλεί την τύχη σου. Έχω να τοποθετηθώ. Μα όχι, καλά έκανες, κοίτα τώρα τι σε περιμένει. Έχουμε να βάλουμε, ξέρεις, τις μικρές ψηφίδες, ξέρεις, αυτό το... Τα ψιλικοκόπουλα. Υπέροχα. Μπράβο. Εγώ πάντα περνάω πολύ ωραία όταν έρχομαι εκεί. Δεν το βλέπω καθόλου σαν δουλειά. Το βλέπω σαν κάτι το οποίο... Δεν ξέρω. Είναι πολύ δημιουργικό μάλλον. Οπότε... Ναι. Και εδώ να πούμε ότι το κάνει... Ναι, ένα λεπτό. Να το πούμε όσο και αυτό. Η Ευγενία Ιλουκίεβιτς αυτό το κάνει αφιλοκερδός. Δηλαδή... γιατί αυτό μπορεί εσένα, η πρώτη σου αφόρμηση να ήταν η σχέση μας, δηλαδή, και μάλλον η εκκίνησή σου να εκκινεί από τη δική μας τη σχέση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επωφελεί τη Φωλέγανδρος και μπορεί βέβαια να μην, μπορεί να αντιγράψει, όχι μπορεί, είναι σίγουρο ότι κανείς δεν επιτρέπεται να αντιγράψει αυτή τη φορεσιά γιατί είναι δική μου προσωπική εργασία. Έχω τα απόλυτα πνευματικά δικαιώματα. Το αν θα εκχωρήσω το δικαίωμα αντιγραφής της και σε ποιους είναι καθαρά δικό μου θέμα, αν θα το κάνω, γιατί εγώ προσανατολίζομαι στο να, στο είπα κιόλας, να καλύψω εγώ τα έξοδα για να μην έχει και... ναι, να το έχω στην απολυτότητά του και στην απολυτοσύνη του. Πείτε το πώς θέλετε, δεν με απασχολεί. Αλλά η Φωλέγανδρος, έστω και μόνο μέσα από αυτή την ενδυμασία, ή μάλλον έστω και μόνο από το... Από το να φοράει ο Σύριος, τα μέλη του Σύριου, εμείς αυτή την ενδυμασία, θα έχει μια εξακτίνωση, μια εξωστρέφεια, θα βγει προς τα έξω. Mm. Και σε αυτό έχει συμβάλει τα μέγιστα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μα η Φωλέγανδρος δεν είχε τη φορεσιά της. Τα έχουμε πει αυτά και τα έχουμε εξηγήσει. Ήταν στο μουσείο, είναι στο μουσείο, στο Χρυσό και κάτι αυτό. Λοιπόν, φορεσιές οι οποίες φορέθηκαν, δηλαδή ουσιαστικά ήταν τα ρούχα κάποιας αρχόντισσας. Σου λες, ναι, δεν είναι ακριβώς το λες. Οι φορεσιές ήταν ρούχα. Ναι, δεν είναι αυτό. Ούτε μπορεί... στο μουσείο, το λαογραφικό, αυτές οι οποίες υπήρχαν, ήταν η παραδοσιακή μας φορεσιά. Καμία σχέση. Και διάβαζα πρόσφατα ότι πολλές γυναίκες εκείνων των χρόνων, αυτό που έχουμε πει και από εδώ, κοιτούσαν να μιμηθούν τη μόδα της εποχής. Ναι. Μόδα από την Ευρώπη και γι' αυτό είπε... Τα έχω πει έτσι, για το εξαστισμένο του πράγματος, το έχω πει. Ναι. Να περιαυτολογήσουμε εδώ τώρα λίγο. Εμείς εδώ τι λέμε, είναι και έγκυρο και είναι και ψαγμένο, έχουμε κάνει έρευνα σε βάθος πριν πούμε οτιδήποτε. Και είχαμε και το άλλο για την τελευταία γυναικοκτονία. Εκείνο το, εμάς εκπομπή, ναι, είχαμε τοποθετηθεί από εδώ και εμάς δες, η εκπομπή μας είναι κατά μία ώρα και παραπάνω. Κάποιες φορές, μία ώρα τουλάχιστον νωρίτερα από τη Αγγελική Νικολούλη. Mm. Και όταν επέστρεψα στο σπίτι και είδα πώς αυτή η εγνωσμένη σε αξίες και καταξιωμένη δημοσιογράφος και ερευνήτρια αντιμετώπισε το θέμα, είπα: είμαστε απολύτως σωστές. Ακόμα και το, αυτό που έκανα εγώ την κίνηση, κότσια, μιλήστε, την έκανε και εκείνη μετά. Προς το δέλο του Μανιγράφη. Θέλω να σου πω ότι. Να ορίσει. Ναι, τα μεγάλα πνεύματα λήξη. Όχι, ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Έχω και κάτι αποκλειστικά gossip τώρα απόψε. Να, ας... να μην το πω. Ένα πεις, λοιπόν. είναι τώρα είναι... Λοιπόν. Αλλάζουμε στήλη. Θα συνεχίσουμε, θα παρένθεση. Τώρα έχουμε την κυρία Καριστίνα Φωτίνη Καριστίνα, είναι η στήλη, κοιτάξτε, τώρα. Τσομπολιά. Εδώ, κοίταξε, ένα λεπτό, να τα λέμε. Τι είναι αυτή τη βδομάδα. Να λέμε γιατί και στους τηλεθεατές. Το τι γνωρίζω στον τομέα μου, ιστορία, παράδοση, λαογραφία, σε βάθος γνώση ιστορίας, γιατί αυτό είναι. Είναι, και δεν λέω λαογράφος, λέω γνώσεις ιστορίας, έτσι, και ναι, προς Θεού, μετά το Φώτη Κόντογλου, όλοι εμείς οι άλλοι, ναι. ναι, το να γυρνάω, ας πούμε, να καταγράφω έθιμα δεν με κάνει λαογράφο, θέλει έρευνα σε βάθος και, ναι. Λέω λοιπόν ότι εδώ είναι θέμα συγκυρίας, λόγω, εσύ ξέρεις, και τα προσωπικά μου, ναι, λοιπόν, ας πούμε, ξέρεις ποιος είναι ο σύζυγός μου, ναι.
Και ξέρεις ότι, να το πω τώρα, εντάξει, ο γιος του από τον πρώτο γάμο είναι μέσα στην ομάδα της Μαρίνας στη Σάτι και φεύγουν μάλιστα την Κυριακή να πάνε Σουηδία για να στο μάλλον. Πότε είναι ο διαγωνισμός? Πάνε για να γυρίσουν τώρα τα βίντεο κλιπ, αυτά που λέει, το βίντεο που ξέρεις, το εισαγωγικό που συστήνει το τραγούδι. Λοιπόν, χθες ήταν στο στούντιο 4, βγήκε και... Το είδες. Ναι, το είδες και λοιπόν, πάντως εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω και από εδώ. Καλά, η Μαρίνα Ισάτη είναι ένα νέο κορίτσι, εντάξει, αρκετά νέο, πολύ νεότερο από εμένα. Αλλά ο Χρήστος κάνει εξαιρετική δουλειά, έχει κάνει και στο Σμύρνη αγαπημένη στις φωτογραφίσεις της Μινής Δενής και όλων των συντελεστών εκεί. Αλλά οι συμβουλές του έχουν αποδειχθεί χρυσάφι, γιατί κάποια πράγματα εγώ δεν τα ξέρω του χώρου σας, αλλά μου είπε, να, και τώρα μπροστά εδώ στο φακό τα χρειαστήκαμε, και εγώ και η Μαρίνα. Και θέλω λοιπόν να πω ότι αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι το άλλο, πώς το λένε, το talk of the town, το άλλο, ας πούμε, το θέμα συζήτησης είναι για το πώς θα βαφτίσει η Ελένη Φουρέιρα το παιδί της και πού θα το βαφτίσει. Okay. Ναι, τα ξέρω και τα δύο. Είσαι σοβαρή. Εμένα αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή η αδερφή της, με την αδερφή της έχω και κάποια σχέση, λοιπόν, την οποία τη γνωρίζουν. Ξέρω σε ποια εκκλησία, γιατί εγώ τους είπα πού να πάνε επειδή έψαχναν οι άνθρωποι. Αλλά και το όνομα το γνώρισα επίσης. Αλλά ξέρεις κάτι, δεν τα ξεπουλάς όλα, Βρετζέση. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, και μάλιστα στο θέμα της εκκλησίας, για να έχουν οι άνθρωποι την ιδιωτικότητά τους. Γιατί όμως το έκανα αυτό, γιατί το 2000, το λέω εδώ, γιατί το 2019 εμείς πήγαμε σε ένα συμβούλιο του. Ένα δημοτικό συμβούλιο του νησιού. Εγώ και, όχι εσύ, εμείς εννοούσα εγώ και η Κατερίνα η Καλατζοπούλ. Και έγινε μία αναφορά στην Ελένη Φουρέιρα και μας κοίταξαν λίγο περίεργα. Για να μην νομίζετε ότι τα πάμε για να τα πούμε, ξέρω εγώ ότι. Ναι, λοιπόν. Να πω ότι είναι μία οικογένεια. Είναι ένας λαμπερός άνθρωπος, είναι όλοι λαμπεροί άνθρωποι σε αυτήν την οικογένεια. Έχουν αγάπη. Δηλαδή το... Αν είναι από μέσα. Είναι από μέσα. Ναι. Δηλαδή ούτε τα στρας, ούτε. Το ξέρει, ούτε τίποτα. Είναι φωτεινοί, είναι λαμπεροί άνθρωποι. Δηλαδή, και τα πιτσιρίκια, ένα από αυτά θα τα κλέψω εγώ βέβαια. Και να πω και κάτι, λαμπεροί και, συγγνώμη, και ευφυείς άνθρωποι. Αφήστε με να βάλω εδώ και την ευφυΐα. Εγώ γνωρίζω την αδερφή της, την Ιωάννα, η οποία είναι μια εξαιρετική επιστήμον. Μια υπέροχη μαμά, συγγνώμη Ιωάννα αν λέω κάποια πράγματα αυτό, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο, ναι. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι ρε παιδί μου μάνα και είναι και αδερφή, δηλαδή το κατάλαβα. Και είναι, πολύ είναι χαμηλών τόνων, χαμηλότατων τόνων. Πάρα πολύ. Χαμηλών τόνων υψηλού πνευματικού επίπεδου και ηθικής. Αυτό το ένα μαρτυράει το άλλο. Ναι, ακριβώς. Και έτσι έχω αντιληφθεί ότι είναι και αδερφή της, γιατί έχει τύχει να ακούσω συνομιλίες προς Θεού, δεν θα πω ότι. Αλλά καταλαβαίνεις το πνεύμα του άλλου. Δηλαδή, στη δουλειά της είναι άλλο και είναι και η Ελένη είναι μάνα, δηλαδή τις βλέπεις, είναι μανάδες και είναι οικογένεια, ρε παιδί μου. Και το λέω για να υπερτονίσω αυτό με την οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ. Και αγάπη. Παιδιά, πόση αγάπη, πόση ζεστή. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις όταν μπαίνει στα σπίτια. Ναι. Είναι υποστηρικτική. Μ' αρέσει αυτό γιατί ήταν και η δική μας οικογένεια. Έτσι το έχουμε βιώσει κι εμείς. Και... Ναι. Λοιπόν. Μόνο έτσι το κατάλαβα. Ναι, ναι. Γιατί κοιτάω, λες. Να στείλω. Ναι. Έχω να φτιάξω κουλουράκια για τον μικρούλι μου, έτσι το έχω υποσχεθεί. Οπωσδήποτε. Και για μένα. Εννοείται. Έχει υποσχεθεί να ρίξει κουλουράκια. Όχι, στο βασιλάκι. Το μικρούλι μου έχει υποσχεθεί και σε μένα. Εσύ προηγήθηκε. Οπότε κατ' επέκταση θα πάει. Εσύ προηγήθηκε. Να πω κάτι. Ας πούμε, τώρα δεν θέλω να το προσδιορίσω έτσι, να ας πούμε της Ιωάννας ο μεγάλος ο γιος είναι ένα από τα τέσσερα, όπως είπα, τα τέσσερα παιδιά της καρδιάς μου, τα τέσσερα μικρά μου και είναι ανήκει σε αυτό που λέμε το κουαρτέτο, που είπα εγώ, το κουαρτέτο εγχώρδων ψυχής. Είναι υπέροχα πλάσμα. Είναι και πόσο έξυπνος. Εντάξει, ας το μην το ματιάξω το παιδάκι λίγο. Λοιπόν, φτάνει ως εδώ. Τίποτα. Και με το θέμα της εκκλησίας, η ιδιωτικότητά τους, να την προστατεύσουμε. Ναι, πολύ σημαντικό, γιατί... Και μιας και είμαστε στον χώρο αυτόν, είπαμε για το Σπύρο τον Μπιμπίλα. Ναι, πάμε τώρα λοιπόν. Για τη Φορεσιά τι άλλο να πούμε, δεν θα πούμε τίποτα άλλο.
Α, ναι, είχαμε πάει να παρουσιάσουμε τη φορεσιά, δεν θα συζητήσω ποια ήταν η αντιμετώπιση. Θα πω μόνο ευχαριστώ στην Εφθαλία την Παπαδοπούλου, την τότε δήμαρχο, η οποία έδειξε ένα εξαιρετικό ειλικρινές ενδιαφέρον. Και από εκεί και πέρα εισπράξαμε στην καλύτερη περίπτωση αδιαφορία και στη χειρότερη ειρωνία. Και βέβαια ένα πρόσωπο το οποίο έχει και θέση ιδιαίτερη τώρα, εξέχουσα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γύρισε και μου είπε, μου έκανε την ερώτηση, και τι θέλετε τώρα από εμάς. Τίποτα, να σας ενημερώσω, να προσφέρω. Λοιπόν, έχω δικαίωμα να πάρω πίσω την πρότασή μου, την προσφορά. Έχω, έτσι δεν είναι, ρητορική ερώτηση. Ούτε καν ξέρω αν με ρωτάτε. Οπότε, φορεσιά της Φολεγάνδρου, θα παρουσιαστεί σε κλειστό κύκλο, το έχω αποφασίσει και θα γίνει εδώ, στην Αθήνα, και θα είναι και με πρόσκληση, και όταν αποφασίσω να τη βγάλω προς τα έξω, γιατί δεν θα επιτρέψουν ούτε κινητά, ούτε βίντεο, τίποτα, θα είναι πάλι μέσα από εμάς, από το Σύριο. Εσύ ετοιμάσου, γιατί έχουμε δουλειά. Και πολύ καλά θα κάνεις. Σε ευχαριστώ. Και επίσης να πω και κάτι, ότι έχουμε και ένα γύρισμα, έτσι να το πούμε και αυτό, ότι έχουμε ετοιμάζουμε ένα γύρισμα, mm-hmm. γιατί η Τζέις είναι και υπεύθυνη δημιουργικού του σύλλου. Το γύρισμα, σου έλεγα, ναι. Το χθες με εσύ, ναι αυτό. Ναι, θα το δούμε. Ναι, μίλησα και με τον Βασίλη. Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε στα της Τζέις. Πάμε, φυσικά. Παραστάσεις και τον κύριο Πιπίλα, λέγουμε. Ναι. Αυτά τα οποία θέλουμε να τις δώσουμε, τις θα δώσουμε τώρα για να μην τα έχουμε στο τέλος. Θα δώσουμε στο τέλος. Στο τέλος, τέλος, είναι στο τέλος. Το βασικό. Να δεις τι έχω. Θα κάνω λίγο υπομονή. Κάνει υπομονή, κάνει υπομονή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για την ώρα βέβαια έχουμε φέρει εδώ ένα εξαιρετικό παστέλι. Θα το πούμε και αυτό στο τέλος. Το παστελάκι, ωραία το κέρασμα. Να ευχαριστήσουμε την Μαρία Καριστινέου του Βίκτορα. Ναι. Είναι η κυρία του παστελιού. Είναι και ο προμηθευτής μας. Ναι, και η οποία έχει κάνει και αυτό το εξαιρετικό λικεράκι. Αρμαρόλιζο, το λέμε. Ναι. Αυτό είναι, θα πιούμε μετά. Mm-hmm. Αυτό είναι από την μαμά του σύζυγου. Ναι, την οποία χάσαμε τέλος πάντων. Αυτό είναι, δηλαδή είναι Πολωνία. Και αυτό είναι κράνη, έτσι, κράνο. Ναι, κράνη, ναι, κράνη το έγραφε πάνω του. Ναι. Ναι. Πάλι από μία φίλη. Τα ναι, λοιπόν, τι να σε όχι, γιατί θέλουμε το φολεγανδρίτικο, τι να σε τρατάρω χαρά μου, που λέγανε παλιά, ναι. Έτσι. Κανονικά έπρεπε να ξεκινήσω με ένα τρατάρισμα και μετά, εντάξει. Ένα welcome. Στα ελληνικά welcome. Λοιπόν, εντάξει, στο τέλος θα σου δώσουμε και αυτά τα οποία έχουμε φέρει. Λοιπόν, είπαμε για το Σπύρο το Μπιμπίλα. Εγώ, να σου πω, τον θαύμαζα πάντα, ήδη από τους ιερόσυλους του Θάνου του Λιβαδίτη, του αείμνηστου, και ανιψιού του επίσης εξαιρετικού Τάσου Λιβαδίτη, του μεταπολεμικού ποιητή. Από το ένα στο άλλο, σήμερα είναι και η μέρα περίεργη. Σήμερα, σαν σήμερα, τρία γεγονότα αρνητικά έχουν συμβεί, άσχημα. Mm. Το 1933 ήταν η ίδρυση της Γκεστάπο, wow. Το 1937 Γκερνίκα, ο τραυματισμός, και το 1986, αυτά τα δύο δεν τα ζήσα, αλλά το 1986 το Τσέρνομπιλ. Και ήμουν, ναι, και ήταν εν όψη, θυμάμαι, πανελλαδικών παιδιά. Ναι, είναι παραμονές και, πάση. Ναι. Είχαμε αποσυντονιστεί τότε, δεν υπήρχαν μάσκες και πώς τα έφερε η μοίρα, το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Εγώ πέρασα Κομωτινή, έχασα την Αθήνα για τρία, είχα βάλει νομική Αθηνών. Και μετά είχα βάλει νομική Θράκης, δεν ήθελα να βάλω Θεσσαλονίκη, γιατί φοβόμουν τη Μεγαλούπολη. Ηρωνία. Μου συνέβησαν τόσα εκεί, δοκιμασίες μεγάλες, και πήγα για πιο κοντά, ξέρεις, στο Τσέρνομπιλ. Πού είχε τότε. Ναι, τέλος πάντων. Δεν ήξερε κανείς. Ναι, και ούτε μάσκες. Ούτε η ενημέρωση που υπάρχει τώρα. Καμία. Και σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Φαλμεράιερ, αυτός ο οποίος αμφισβήτησε την ελληνικότητά μας. Ναι, ναι, έτσι, ο Γερμανός διανοητής. Ναι, και μετά σήκωσαν το γάντι της πρόκλησης και το απάντησαν κατάλληλα ο Ζαμπέλιος και ο Παπαρηγόπουλος, έτσι, ναι. Σπίδων Ζαμπέλιος, Γιάννης Παπαρηγόπουλος. Η γνωστή και μια εξαιρετική ιστορική. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό εδώ και πάμε λοιπόν στο Σπύρο του Μπιμπίλα, ο οποίος μου είχε κάνει εντύπωση από τότε. Η μαμά μου είχε πει, αχ, είναι και ένα μικρό παιδάκι, λέει, που παίζει, να τον δεις, με έκανε, λέει,
Και μάλιστα το σκασμένο με έκανε και έκλαιγα έτσι όπως. Και ο ίδιος μου αποκάλυψε την ηλικία του. Μας είδες που μιλούσαμε. Ναι, σας είδα. Και τον άκουσες που προσφέρθηκε να έρθει, που ναι. Από μόνος του μου είπε ότι θα έρθει η συνέντευξη. Δεν σου κρύβω ότι έχω ένα τρακ. Θα προετοιμαστώ πάρα πολύ καλά τρακ. Αλλά εγώ πήγα για να του μεταβιβάσω την αγάπη της μητέρας μου και το θαυμασμό της. Και του λέω: θα μου επιτρέψεις να σε κάνω μία αγκαλιά, και μου λέει και δύο. Ναι. Συγκλονιστικός. Αν μιλάμε για φωτεινό άνθρωπο, είναι ο ορισμός αυτός. Θέλω λίγο την εμπειρία σου από τη σύμπραξη, έτσι, από τη συνέντευξη στη θεατρική με τον κύριο Βιβίλα. Να σου πω αρχικά να μην έχεις καθόλου τρακ, γιατί ο Σπύρος ο Βιβίλας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε κάνει να νιώθεις άνετα. Αλήθεια είναι αυτό. Και οικεία από την πρώτη στιγμή που θα σου απευθυνθεί. Ναι, δηλαδή, ναι. Με μια καλημέρα. Μα το νιώσα μετά, απλώς. Είναι πολύ οικείο. Θέλω να, να είμαι. Ακριβώς. Ναι, του είπα ότι έχουμε κοινό, τις σπουδές στην νομική, και μου λέει: α, δεν μ' άρεσε να μιλήσω και εμένα, γι' αυτό μου τα γύρισα στα παιδαγωγικά και έκανα όλα τα άλλα. Και το μου λέει: καλά έκανες. Αλλά θέλω να αντεπεξέλθω, ξέρεις, στις ανάγκες μιας σοβαρής συνέντευξης. Κάνω σοβαρές συνέντευξες. Ναι, εντάξει. Όχι, εντάξει. Να πω κάτι όμως. Εμείς βγάζουμε ψυχή εδώ πέρα. Ναι, έτσι. Δημοσιογράφος. Και τι είναι δημοσιογράφος. Και ποιος ορίζει τι είναι δημοσιογράφος. Αν, μάλλον ξέρω, αλλά θέλει, ναι. Θέλει γνώσεις, θέλει υπευθυνότητα. Γιατί τελικά όπως έχει γίνει τηλεόραση τα τελευταία χρόνια, όλοι αυτοί που βγαίνουν και κάνουν εκπομπές, ναι. Όχι μόνο δημοσιογράφοι δεν λέγονται, είναι και οι ντροποί των δημοσιογράφων. Να πω κάτι. Δεν θα το γενικεύσω. Όχι όλοι. Αλλά δημοσιογραφικό λόγο διδάσκω, γιατί είναι στην ύλη του Λυκείου, έτσι. Το άρθρο είναι ένα από τα ζητούμενα των πανελλαδικών. Και εντάξει, αρθρογραφώ κιόλας. Στην εφημερίδα της Νέας Μήνης, στον Προφήτη. Η συζήτηση είναι προτιμότερο από κυτρινισμούς και μα αυτό είναι δημοσιογραφία. Είναι και θεωρία ότι είναι και και ερωτήσεις που θα φέρουν τον άνθρωπο σε δύσκολη θέση, που τέλος τους είναι υποχρεωμένος. Επειδή όμως τώρα καταστρατηγούμε έναν από τους κανόνες της δημοσιογραφίας όσον αφορά στις συνεντεύξεις, τον χρόνο στον καλεσμένο, οπότε τώρα θα σε ξεψαχνίσουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Σπύρος ο Βιβίλας, μόνο που υπάρχει στην παράσταση, σου βγάζει ανάμεικτα συναισθήματα, είναι υπέροχος, γελάς με τον τρόπο που παίζει, που απευθύνεται, είναι τόσο ζεστός άνθρωπος και στη σκηνή και εκτός σκηνής. Το εισπράξαμε. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Άρα δεν τυχαίο όλο αυτό που βγάζει, γιατί παραπέμπτει είναι και στη είναι αληθινός. Αυτό. Είναι αληθινός. Αυτό. Πολύ, πάρα πολύ. Το διαπιστώσαμε. Ναι. Τι να πω, δεν... Κοίταξε να δεις τώρα. Και ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πρόεδρος του ΣΕΝ. Ναι. Ότι έχει και έχει βουλευτής. Ναι, που σημαίνει, ναι, βέβαια. Έτσι. Εν τω μεταξύ, έχει παραπέμπει και δυσυμβάνει. Ναι, φυσικά, φυσικά. Ναι. Και μάλιστα του είπα ότι στο κόμμα στο οποίο ανήκει και με το οποίο ανήκει, να μην το πω έτσι, με το οποίο έχει εκλεγεί. Το ανήκει είναι κάτι προσωπικό του καθενός, δεν θα το διερευνήσουμε εδώ, θα το αναλύσουμε. Μία από τις βουλεύτριες, λοιπόν, είναι και αδερφή ενός συμμαθητή μου, και τώρα όταν κάναμε τη συνάντηση παλιών συμμαθητών, το reunion, μου το είπε ο... την καλησπέρα μου στον Κώστα, να πω τώρα επίθετο, τον Καραγιωργόπουλο, και σε όλους μου τους συμμαθητές. Τι είπε ο Κώστας, η αδερφή του είναι... Η Ελένη Καραγιωργοπούλου είναι βουλευτή, η βουλεύτρια, όπως θέλετε πείτε. Είναι βουλευτή. Ναι, στο κόμμα Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Α, ναι, δεν το έχεις. Δεν το είπα εσένα. Όχι, δεν μου το έχεις πει. Ναι, ξέρετε, ναι, είναι ότι ο μπαμπάς των δύο αυτών παιδιών, συνάδελφος του μπαμπά μας, ο κύριος Καραγιωργόπουλος, ο αείμνηστος, δυστυχώς, πια και εκείνος έχει φύγει. Από τους αγαπημένους μας δασκάλους, έμοιαζε πολύ και στον Γεώργιος και εκείνος. Ναι, ναι. Ωραίος, ωραίος. Τα πάμε με τον Κώστα όταν βρεθήκαμε. Και το είπα στον κύριο Μπίλα, αλλά το ότι είναι πρόεδρος του ΣΕΗ, και θα μου επιτρέψεις να πω ότι ο χώρος των καλλιτεχνών είναι ένας ιδιαίτερος χώρος, το ξέρεις εσύ. Ναι. Είστε ιδιαίτεροι άνθρωποι. Το sui generis, το ιδιαίτερο, το βάζω με θετικό πρόσημο, η ιδιαιτερότητα δεν είναι κατά ανάγκη αρνητική, ειδικά για τους ηθοποιούς, εγώ ως επιτοπλής των διαπιστώνω ότι είναι θετική, έχει θετικό πρόσημο.
Αλλά πρέπει να συμβιβάσει αντίρροπες τοποθετήσεις, έτσι δεν είναι, και συγκρούσεις κάποιες φορές. Σίγουρα. Να διευθετείς. Οπότε αυτό κάτι λέει. Σίγουρα. Λειτουργεί και ως φίλτρο, ε. Εννοείται. Να σου πω τώρα, για πες μας λίγο, πώς είναι στις πρόβες, δηλαδή εμείς είδαμε στη σκηνή, ναι, ό,τι μας δείξατε και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Στις πρόβες πώς, ξέρεις το κλασική ερώτηση, στις πρόβες, α, είμαστε λίγο πολύ, στις πρόβες πώς είναι. Ωραία. Στις πρόβες περνάμε πάρα πολύ ωραία. Βασικά, περνάμε ευχάριστα, έχει τόσο γέλιο. Και εκεί, μου το έχεις πει. Ναι. Όλοι και οι τρεις τους είναι υπέροχοι, πηγαίνω εκεί και μου φτιάχνει η διάθεση απίστευτα πολύ. Εν τω μεταξύ έτυχε να μου το προτείνει ο Ιάκωβος ο Μιλωνάς αυτό σε μια περίοδο που περνούσα δύσκολα, οπότε αυτό λειτουργήσε πολύ ευεργετικά στην υγεία μου, μόνο που ήξερα ότι θα πάω εκεί, μου έφτιαχνε διάθεση. Ναι. Και κατά τη διάρκεια και μετά. Οπότε είναι υπέροχοι άνθρωποι και οι τρεις, ευχάριστοι, προσιτοί, δεν ξέρω τι είναι να πω. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και η Κάτια Ταραμπάνκο, γιατί ναι, πρέπει να πω, την οποία γνωρίσαμε το ευρύ κοινό μέσα από ένα... Reality. Ναι, ας το πούμε και έτσι. Ήταν κοινική τρία, πόσο θυμάμαι. Καλά, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω τι πάει, δεν ξέρω. Ναι, ήταν νικήτρια. Μαζί με μία... Τέλος πάντων, θα πω ότι αν εκεί, σε αυτό το reality, είχαν μετρητή γλυκύτητας και έτσι θα έπρεπε να είχε βγει πρώτη από την αρχή, τι πρόσινης άνθρωπος, τι γλυκό κορίτσι και τι σεμνό, πόσο σεμνό. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι είπα, θα μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαρίστησε με έναν τρόπο ειλικρινή Μαρίνα, όχι, όχι ξέρεις, α, ευχαριστώ. Και τελικά, παιδιά, καταλήγουμε στο ότι ο γεμάτος τενεκές δεν κάνει θόρυβο. Ο άδειος κάνει θόρυβο. Έτσι είναι. Ωραία. Λοιπόν, και επειδή έχω αντιμετωπίσει και συμπεριφορές και δει, αναφέρομαι στο δικό μας τόπο, στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, γιατί είναι. Επειδή μιλάμε με τους περισσότερους, κάποιες φορές υπομειδιούν, απαξιούν να μας απαντήσουν, κάνουν και καλό δεν ακούν, ψηλό και χοντρό χλευάζουν. Δηλαδή μιλάω εγώ και βλέπεις η άλλη, ας πούμε, δεν σε κοιτάει και κάνει έτσι και σκουντάει τον άλλον από κάτω και αυτά. Τα βλέπουμε όλα, τα καταλαβαίνουμε όλα. Αχ, τα απαξίωστε, ναι. Καταλαβαίνω, ναι, σίγουρα. Ο εξαστισμός με θετικό πρόσημο θέλει δουλειά. Άμα ναι, θέλεις... Δεν είναι τα ποσοτικά μεγέθη, τα οποία πρέπει να αλλάξουν, είναι και τα ποιοτικά. Είναι αυτό που δείτε λέω, το λίγο. Ότι άμα θες να είσαι σε κάτι, ναι, ας πούμε, άμα θες να είσαι μεγάλος, πρέπει να είσαι μεγάλος σε όλα. Άμα θες να είσαι μοντέρνος, πρέπει να είσαι μοντέρνος σε όλα. Άμα θες να είσαι σύγχρονος, πρέπει να είσαι σύγχρονος σε όλα. Άμα θέλεις να έχεις επίπεδο και στυλ και ύφος, πρέπει να έχεις σε όλη σου τη συμπεριφορά. Ναι. Δεν μπορεί τα μισά να έχεις ύφος, στυλ, 10. Καρδινάλι 40. Καρδινάλι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Και ο συγκριτισμός, ή μάλλον το πω αλλιώς, ο εκλεκτικισμός. Χρειάζεται το υπόβαθρο. Μπράβο. Ο εκλεκτικισμός, η μύθος. Επειδή έχει ενοχή επικίνδυνος εκεί, έχει ένα ρίσκο. Δηλαδή, επιλεκτικά να πάρω τι θα. Συνήθως οδηγεί σε δυστοπικές καταστάσεις. Όχι, όχι. Μιλάμε τώρα. Ναι. Σε δυστοπικές καταστάσεις, οπότε μην το κάνετε. Δεν θα σας βγει, δεν σας βγαίνει και δεν θα σας βγει και... ναι. Και το λέω κομψά. Δηλαδή, ξέρεις, πολλές φορές σκέφτομαι, τι γίνεται, σταματάω να μιλάω, μα αν αρχίσω να το κάνω αυτό, θα πρέπει να μιλάω μόνο σε... Και καθόλου. Όχι. Σε άτομα τα οποία προσμετρώνονται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ναι. Το κάνω... Επειδή ο πατέρας μας είπε τα μιλήματα. Ναι, τέλος πάντων. Θα μιλάω σε όσους, δεν θα καθίσω να εξηγώ σε όλους. Όχι, να σου πω κάτι. Η απόφαση. Την καλημέρα δεν είναι. Σωστά. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Αλλά υποτίθεται, πας και τους μιλάς και τους λες, παιδί μου, ξέρεις και αυτά και βλέπεις, ναι. Και
ή το άλλο, μιλάς και τώρα είμαι κουρασμένος, κουρασμένη, πάμε να φύγουμε. Και εσύ μιλάς και ουσιαστικά αγένεια. Κοιτάξτε, η συγκεκαλυμμένη αγένεια δεν πάει να είναι αγένεια. Αλλά τα αφήνουμε εδώ. Κατάλαβες. Και γιατί το λέω όμως αυτό, γιατί είναι το αντίζυγο αυτού που, το οποίο λέμε τώρα. Κοίτα άνθρωποι οι οποίοι έχουν επί... δηλαδή πόση ώρα μιλήσαμε. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνει και τι λες. Αυτό το γνωστό πολύ καταστήματος με το σαβόρ φίβο. Αγαπημένος Χρήστος Ζαμπούνης, θα το πω. Καραγούς, πώς το λέει, δεν ξέρω και γαλλικά. Καραγούς. Ούτε το ξέρω γαλλικά, να το έχω... Φούπα. Ναι. Ξέρεις αυτό που νομίζω ότι είμαι. Λοιπόν, και τώρα, σε πιο προσωπικές ερωτήσεις. Λοιπόν, προσέξτε. Όχι, μετά θα το κάνω. Α, να όχι, τώρα πριν από αυτό να ευχαριστήσω, γιατί είπες για δύσκολες καταστάσεις. Και εγώ πρέπει να ευχαριστήσω και εσένα προσωπικά για διάφορες δύσκολες περιόδους της ζωής μου, αλλά και τώρα πρόσφατα, και ως φίλη, να το πω, δεν είναι ότι ήρθαμε εδώ πέρα η μία να είχα ιδέψει τα αυτιά της άλλης, δεν το χρειαζόμαστε, αλλά όχι, δεν είμαι και το ξέρει η Τζέση. Αλλά και η παράσταση λειτουργήσε ευεργετικά, επέδρασε ευεργετικά επάνω μου, γιατί σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου όπως είναι αυτή και με κάποιες δοκιμασίες, έχω τη στήριξη ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν ότι με αγαπάτε και η παράσταση ήταν, τι να πω, βάλσαμο, βάλσαμο. Αγχολητικό. Τελείως. Ναι. Τελείως. Πώς και η στροφή στο θέατρο, Τζέις, δηλαδή, ναι, έκανες τις σπουδές σου, το σχέδιο, η ενασχόληση με τον χώρο, όλα αυτά. Στο θέατρο πώς προέκυψε, είδες, δεν σε έχω ρωτήσει, δεν θυμάμαι να σε έχω ρωτήσει. Θα σου πω, πάντα μου άρεσε το θέατρο. Αυτό φαίνεται. Ναι. Ξεκίνησα από κάτι μικρές... Ή μάλλον, συγγνώμη, ναι. Όχι, φαίνεται ότι σου αρέσει, αλλά φαίνεται και ότι του αρέσεις, γιατί... Η Τζέση αγαπάει το θέατρο, αλλά και το θέατρο αγαπάει την Τζέση. Και ότι παίζεις στο. Αυτό το είπα και προχθές. Αυτό το κλείσιμο του ματιού στο θεατή, ξέρεις τι, πραγματικά είναι πάλι εκεί. Στο πλαίσιο της θεατρικής σύμβασης του αρχαιολινικού θεάτρου, δηλαδή. Ότι κοιτάξτε, κάποια σημεία τα τραβάω τόσο όσο για να σας πω ότι αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Είναι μια συνυποδήλωση, είναι μια. Ναι, ναι, για πες. Και ξεκίνησα από κάποια μικρά σκετσάκια που κάναμε σε αποκριάτικες εκδηλώσεις. Στο χώρο, στο σχολικό. Αλήθεια, εκεί. Ναι. Κάτι κάναμε, κάτι δρόμενα, νομίζω, ότι θα αποκριάθηκα πιο πολύ. Σωστά. Είχες πάρει μέρος σε κάτι τέτοιο εσύ. Ως θεατής. Α, γιατί κι εγώ. Α, εγώ, και ήταν η περίοδος κατά την οποία εγώ δεν ήμουν. Δεν ήσουν απήχες. Και μετά, επειδή μου άρεσε όλο αυτό, ξεκίνησα με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου, του Δήμου του Παλαιού Φαλήρου και τον Άκη το Μαχαίρα. Εξίσου φοβερός σκηνοθέτης και δάσκαλος. Συνέχισα στην ομάδα του Ριοσύπος του Νεκτάριου Ζάρτα. Ναι. Και μετά, και τώρα μάλλον, στον Ιάκωβο τον Μιλωνά, στο Διαμαντάκι. Με τον Ιάκωβο συνεργάστηκε σαν μαθητριά του, ξεκίνησε δηλαδή στη σχολή. Και είμαι. Ως μαθητριά. Και είμαι, και είμαι. Ναι, ναι. Μεταφύγεις δηλαδή την προηγούμενη σχολή και σε αυτήν. Ναι. Τι σεμνό παιδί που είσαι, βέβαια. Ναι. Ναι. Η μάθηση. Δεν. Ναι. Στο δίνεκες. Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ και πάντα θα ήθελα να μαθαίνω και να εξελίσσω με πάνω σε αυτό. Και το κάνεις, πίστεψέ με, γιατί το βλέπουμε. Είναι αυτό που είπαμε, ρε παιδί μου. Θέλει δουλειά. Για ό,τι κάνεις, με ό,τι καταπιάνεσαι. Θέλει δουλειά. Ναι. Συνεχή. Αδιάκοπα, εκεί, και αδιάλειπα, εκεί. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Άμα τώρα πας και θέλεις, πρέπει να εξελίσσεις. Πώς θα εξελιχθείς, αν δεν είσαι κοντά σε ανθρώπους να μαθητεύσεις, πιο έμπειρους. Δηλαδή τώρα για την Τζέση, η συμμετοχή της στην παράσταση δίπλα στο Σπύρο του Μπιμπίλα, όπως και να έχει, είναι το σχολείο. Θα μάθει το ήθος σου, θα μάθει για τη συμπεριφορά του. Δεν μόνο το να μάθεις τις τεχνικές του θεάτρου. Όχι, είναι οι συμπεριφορές που σε διδάσκουν. Βλέπεις τους ανθρώπους που έχουν μία θέση στον χώρο και που έχουν και σεβασμό στο πρόσωπό τους, έτσι, που δεν έχουν σεβασμό, και από αυτούς μαθαίνεις πώς είσαι μετά.
Ακριβώς. Γιατί δεν είναι το να παίζω καλά, είναι και να συμπεριφέρομαι καλά, να στέκομαι και να ο άλλος όταν βγει έξω και νομίζω στο δικό σας κύκλο. Είναι τα. Κυκλοφορούν οι φήμες και. Τι κοιτάς σε μένα. Στο δικό μου κύκλο δεν ξέρω. Στο δικό μου κύκλο. Σε όλους τους κύκλους τους επαγγελματικούς. Πάντα υπάρχει. Πάντα. Ο κάθε ένας στον χώρο του ξέρει. Εγώ, ας πούμε, αν δουλεύουμε στον ίδιο κύκλο με εσένα, ξέρεις εσύ κάτι για μένα, ξέρω εγώ κάτι για εσένα. Εγώ προσωπικά είμαι μοναχικός λύκος. Ο δικός μου κύκλος είμαι. Ναι. Π.χ. Εμείς εργαζόμαστε κατά μόνας. Άρα είναι πολύ ωραίο να είσαι κοντά σε ανθρώπους που έχεις ακούσει καλά λόγια για αυτούς. Γιατί μαθαίνεις και μαθαίνεις και με σωστές ορμίες και σωστή πορεία. Ναι. Σε σχέση, ας πούμε. Τι ωραίο αυτό. Να ακούς τον άλλον, να παραδέχεις ότι ο άλλος γνωρίζει περισσότερα και να τον ακούς. Μάχη των πραγμάτων. Ένας άνθρωπος που είναι και μεγαλύτερος από σένα και με περισσότερα χρόνια στον χώρο, δεν μπορεί να μην ξέρει κάτι παραπάνω από σένα. Τώρα αυτό το μεγαλύτερο, ειδικά θα μου επιτρέψει, ρε παιδιά, για το σπίτι του μιλά. Ναι. Α, ναι. Δεν είπα πόσο. Δεν έχει να κάνει αυτό. Είναι απίστευτος. Όχι, θα σου πω. Πώς λέμε, apolitik unaged. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν έχει ηλικία. Ανηλικιακός. Ναι, είναι ένας μικρός που ένας Peter, ναι. Καταπληκτικός. Δηλαδή, πραγματικά αισθάνεσαι ένας άνθρωπος που δεν έχει ηλικία. Ναι, έχει μία δουλειά. Έχει να κάνει και με το ήθος του. Το μη ήθος του. Αυτά τα οποία λέγαμε πριν. Όταν γνωρίζεις την αξία σου, δεν χρειάζεται να έχεις ύφος. Συνήθως έχουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να προκληθούν. Ναι, υπερφιαλοί άνθρωποι. Ναι, όχι, αυτό είναι λήψη ύφους. Ύφος, το ύφος υπησέρχεται εκεί όπου δεν υπάρχει ύφος. Με όποιον τρόπο. Και δεν λέμε εδώ έτσι τώρα, μακριά από εμάς, ούτε διδακτισμού για αυτά. Αλλά δεν μπορεί, επειδή θεωρείς, ας πούμε, ότι κάνεις κάτι πρωτοποριακό στον τομέα, τι να πω τώρα, της εστίασης ή της... Ιατρικής. Όχι, ή της... πώς να το πω... Του τουρισμού, ναι, ότι είμαι πρωτοπόρος, ότι κάποιος... Ούτε καν, δεν είναι, δεν είναι. Σίγουρα. Ναι, εντάξει. Ξέρεις, ναι. Άστο, το αφήνω εδώ. Πιο προσωπικές ερωτήσεις. Ναι, για πάμε. Ναι. Λοιπόν, καλά, με την Τζέσι να το πούμε αυτό, μοιραζόμαστε και κάποια άλλα κοινά. Είμαστε και οι δύο βετσιτέρια. Ναι. Όπως και ο σύζυγός σου. Ο δικός μου πήγε, προσπαθεί, ναι, το προσπαθεί, ναι, κάνει κάτι παλινδρομής. Και είμαστε φιλόζωοι και διγατόφιλοι. Πόσα ζουζούνια έχεις τώρα? Τρία. Θα μας, για πες, και δεν είναι, δηλαδή δεν το ρωτάω για να το πω, έχω να πω και τρία, ναι. Έλα, ναι, σε καλό δρόμο είσαι. Τρία. Το οποίο, όπως πολύ καλά ξέρουμε, ευθύνεται η Φωτεινή και η Μαρίνα. Όχι, εμείς το πρώτο που ξέρουμε. Για το πρώτο. Όταν γίνεται η αρχή, μετά έτσι. Φταίμεις, ποτέ, να σου πω, κανείς δεν μπορεί να έχει μόνο ένα. Είναι σαν τα πατατάκια λίγη. Κοίταξε να δεις, είμαι και νονά του παιδιού. Ευχήστηκες πολύ. Είμαι, ναι. Είμαι και νονά του πρώτου, έτσι. Η μικρούλα η πρώτη. Πώς είναι μικρούλα. Τώρα είναι τεσσάρων. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν το καλύτερο δώρο, ας πούμε, που θα μπορούσε ένα να έχω. Ένα χωρίς να το έχουμε αγοράσει αυτό, τσάμπα μας. Μα ερχόσουν σπίτι, να το πούμε και αυτό. Για πρωτοχρονιά, για να φάμε στο σπίτι. Και στο βρήκες και μου λες και άργησες και κορυφαίο. Συγγνώμη, ξέρεις, έχω αργήσει γιατί έχω κάτι στο αυτοκίνητο. Και το είχες, νομίζω, ελεύθερο μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν είχες κάτι. Μόλις το πιάσει το δρόμο. Γιατί το έσωσε από το δρόμο, κυριολεκτικά, ανάμεσα από τις ρόδες των αυτοκινήτων και από του Χάρου τα δόντια. Θύμισε με το γατάκι που κοιμόταν στο κεφάλι του Άρη. Ναι. Αυτό, κοιμάται στο κεφάλι του σύζυγου της τώρα, ναι. Ναι. Και η μικρούλα ήρθε στο σπίτι, κούκλα είναι. Είναι η βαφτιστήρα μου. Mm-hmm. Θα πεις και το όνομα. Λαμπά θα έφερες για το παιδί. Θα σου δώσω μετά. Αύριο. Ναι, λαμπά. Και σου έφερα τη γατοφόρο και την πετσετούλα την πρώτη και είναι τα λεμονάκια. Την πλήναμε όλοι μαζί. Ναι. Την πλήναμε. Ναι, ανέβηκε πάλι. Την πλήναμε. Το ξέχασα την πλήναμε κιόλας. Ναι, το γλυκούλι μου. Και πες και το όνομά τη. Ναι, κοιτάξτε, το όνομά τη είναι συμβολικό. Μίτσα. Ναι, Μίτσα. Ναι, αυτό
Γιατί, ναι. Καλά, κάτι άλλο, επειδή της είχαν τρίχει η μητούλα της και την είπε έτσι, δεν πειράζει. Είχε το καημένο το... Τα, ναι. Και έχεις το και άλλα δύο, τώρα καινούργια. Και τώρα ναι, έχουμε... Ναι, ναι, πες τα ονόματα, Τζέσι. Ναι, το δεύτερο, το οποίο, ας πούμε, δεν το είχα σκοπό, αλλά προέκυψε πάλι από το δρόμο. Έτσι, αυτά, έτσι. Έτσι, έτσι, ναι, 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 έτσι, το φουντουκάκι και η τρίτη... και σημειωτέν έχουμε και εμείς φουντούκι, τον ντούκι, φουντούκι, ντούκι, για τον ίδιο λόγο. Όχι, είναι τα ρούγα, είναι... Εμάς είναι φουντούκι. Ναι, κουκλίτσα και είναι. Η τρίτη, πες το όνομα, η Φιφή, η Φιφή είναι αυτή, η οποία η Φιφή... Την Ωνά. Όχι, εγώ είμαι Ωνά και μεγάλη. Ευθύνεται ο Άρης, ο οποίος του έχω πει βάζε βενζίνη στο αυτοκίνητο να μην μένουμε, εκείνος δεν με ακούει ποτέ. Όχι, παράπονα τώρα, ναι. Και ένα βράδυ μετά που γυρίζαμε από μία βόλτα, μείναμε και απέκτησε τη Φιφή. Έτσι, κατάλαβε το τυχερό τη. Δηλαδή, έπρεπε να γίνει. Κάπου και ήταν εκεί το. Σε μείνατε από βενζίνη. Στην Σκοροπίου και έφυγε ο Άρης να βρει βενζίνη με τον πιτανάκι του και το γυρίζοντας μας βρήκε δύο. Α, εσύ το ψάρεψε στο ψυχάκι. Κάπου το άκουσε. Κατάλαβε. Όχι, γιατί... έτρεχε να βγει στην Πάρη Σκοροπίου. Κατάλαβε αυτό. Και δεν γινόταν χωρικό μωράκι. Ήταν σχετικά μικρή. Μετά δεν έφευγε, δεν ξεκόλλαγε, δηλαδή έκλειγε παραγωγή, οπότε... Οπότε ναι. Είναι η πιο μικρή η Φιφή, έπρεπε να είναι... Κανονικά πρέπει να πάρει το όνομα. Πόσο είναι η Φιφή? Η Φιφή είναι... Εντάξει, δεν έχει χειρονίσει ακόμα. Όχι. Το καλοκαιράκι χειρονίζει. Η Ντούκη. Όπως και η Φουντούκη. Το Φουντουκάκι, αυτό έχει χειρονίσει. Αν συγκεκριμένα. Το λέω αυτό γιατί σε αυτή την εκπομπή έχουμε και τέτοιου είδους ευαισθησίες και το ξέρουν. Για μένα είναι χειρότερες μέρες τώρα αυτές, ξέρεις, με τις ανταποκρίσεις, πόσο πάει το κιλό και τι γίνεται και τι κάνει, δεν μπορώ. Εν τω μεταξύ άκουσα κάτι, λέει, από εμάς λέει φεύγει ζωντανό τόσο, 4-5 ευρώ, 4,5 και είπα, αρρώστησα, με το που το άκουσα έκλεισα τη τηλεόραση. Ναι. Εγώ αποφεύγω. Το κάνω γιατί θέλω να έχω ενημέρωση, γιατί εδώ ό,τι λέμε θέλω. Αρρώστησα και το κλείσα. Θέλεις να πούμε κάτι επίκαιρο για αυτό το θέμα? Τι κάνεις, εσύ το γυρνάς? Ότι το καλάθι του νοικοκυριού είναι 10% πιο ακριβό. Ναι, αυτό. Το θέμα μέσα είμαστε. Να πούμε να αφήσουμε τον πλανήτη όμως ήσυχο, γιατί αποδεδειγμένα και η κατανάλωση κρέατος συμβάλλει, μάλλον συντελεί, γιατί το συμβάλλω έχει δικό. Άκουσα σήμερα, στην... διάβασα σήμερα σε ένα δημοσιογραφικό site στην ένα... εξώθηση στα άκρα του πλανήτη. Ένα εστιατόριο vegan αποφάσισε να σερβίρει κάτι μη vegan κρέας, γιατί λέει τελικά τη σχέση ότι ο πλανήτης δεν σώζεται. Το αποφάσισε να πήγαινε καλά τη σχέση και τη σχέση ότι ο πλανήτης δεν. Και αφού δεν σώζεται, θεωρήσαμε. Δεν σώζεται. Έτσι, έτσι, αφού είναι που θα είναι. Καλά, σοβαρευτούμε, ας το συνειδητοποιήσουμε και ας το αλλάξουμε και θα το καταλάβετε. Καλά, δεν ξέρουμε αν θα ζούμε. Δεν το ξέρει κανείς. Αλλά τέλος πάντων. Πόσο γρήγορα θα είναι, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και δεν ξέρει κανείς. Πάντως, η κακοποίηση των ζώων με όποια μορφή και ανήθικο, αλλά ειδικά η κατανάλωση κρέατος οδηγεί και σε άλλες καταστάσεις. Δεν είμαι ειδικός, είμαι ενημερωμένη. Ψάξτε το και σκεφτείτε το κιόλας. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θέλω να πω σε αυτό, γιατί... Επειδή έχει περάσει ώρα να... Πηγαίνουμε προς το κλείσμα της εκπομπής. Όχι, θα ρωτήσουμε τώρα. Περίμενε, μας είπε λοιπόν πώς ξεκίνησε. Όχι, εγώ δεν την ευχαριστήθηκα. Συγγνώμη, δηλαδή, τι είπαμε, μην κάποια πράγματα. Γιατί το τα είπαμε αυτά. Τα κορίτσια. Τα... Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, κάτι άλλο υπάρχει τώρα στα σκαριά, όπως λέμε, δηλαδή, ετοιμάζεται κάτι άλλο. Ας πούμε, να, για τα μονόπρακτα μου το είπες. Ναι. Παρεμπιπτόντως. Όχι. Μάλλον το καλοκαίρι ετοιμάζεστε για το χειμώνα, να φανταστώ, αν δεν έχετε περιόδιο. Ακόμα επειδή... δεν ξέρω τίποτα. Είσαστε... Ναι, ούτως ή άλλως αυτά είναι αρκετά, γιατί αύριο και μεθαύριο παίζεις. Μια εβδομάδα, μετά έχεις παραστάσεις. Έχετε μία συνέντευξη να κάνουμε ή εκεί ή εδώ. Θα τελειώσω μάλλον. Ναι, μετά θα τελειώσεις παραστάσεις, μετά έχουμε το δικό μας το γύρισμα και έχουμε και τη φορεσιά. Ναι, γιατί όλα υπάρχουν. Διάφορα πράγματα τα οποία εκκρεμούν ακόμα. Έχουμε τώρα έχουμε να μιλήσουμε και με τη Δομνίκη, τη δασκάλα μας. Καλησπέρα, Δομνίκη. Καλησπέρα, την Κουκούλ.
Και τον κύριο. Ναι, πέσε. Κορίτσια, αλλά να πούμε μια καλησπέρα. Κανονικά έπρεπε να είναι εδώ και εδώ μία. Λοιπόν, ναι. Κοιτάξτε, πούμε, το γνωστό καλησπέρα είναι Δομνίκη. Αυτό. Ένα, δύο, τρία. Καλησπέρα, Δομνίκη. Είναι, είναι το δικό μας αυτό. Έτσι το δείξαμε και λίγο. Γιατί να κλείσουμε. Τώρα που είμαστε στην κλίση. Μα δεν θα καλησπερίσουμε τη δασκάλα μας. Συγγνώμη. Μετά την ταλαιπωρία και μόνο για την παράσταση. Ήρωας. Δεν το συζητώ. Ήρωας, Δομνίκα. Μα... αλήθεια είναι αυτή, έτσι ήταν. Ναι, ήταν. Για τα μικραστικά. Παιδιά, σας ταλαιπώρησα, σας πέδεψα μέσα σε 2 μήνες για να γίνει όλο αυτό και να στηθεί. Και μέχρι. Γέλασα πάρα πολύ να το μοιραστούμε αυτό με τους τηλεθεατές. Εγώ θα ξεχάσω το βιντεάκι μας, εσύ. Πόσα βιντεάκια με τα βήματα, με το χώρο. Και εγώ τα έχω. Ναι, ναι, στην ομάδα μας. Ναι, ναι, ναι. Και το κορυφαίο. Τελευταία μέρα. Η μέρα της παράστασης. Έχουν συμβεί τα απίστευτα, πρωί-πρωί τηλεφωνήματα, απειλητικά μηνύματα κτλ. Γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι θα χρησιμοποιήσουμε κάτι τσίτια εκεί για φορεσιές. Δεν το σχολιάζω περαιτέρω. Ναι. Όχι όμως, όχι, το σχολιάζω. Ξέρεις γιατί. Γιατί με ξύπνησε, ξέρεις, με ξυπνήσανε άρον-άρον. Εντάξει, ενημερώθηκα. Αλλά ξύπνησα και εγώ ήθελα να κοιμηθώ λίγο περισσότερο. Γιατί είχαμε... από το βράδυ είχαμε κάνει την πρόβα, είχαμε την παράσταση. Τέλος πάντων, έβαλες, πήγαμε για μπάνιο το μεσό. Και μέχρι τελευταία στιγμή, την ώρα του μπάνιου, ήσουνα, δεν ήσουνα, κάτω, στην αγκάλη. Όχι, όχι, δεν ήταν η Μαρίνα. Την παραμονή της παράστασης. Μα την ημέρα της παράστασης, λέω Μαρίνα. Κάναμε μπάνιο το πρωί και συζητούσαμε... τις τελευταίες λεπτομέρειες. Ναι, 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 μαζί είμαστε. Λέει και ο... τι λέει. Και, και τελικά είπαμε, αυτό θα το κάνουμε έτσι. Όχι, όχι, μα όχι, έτσι είχαμε πει. Α, ναι. Και εκεί. Εσύ το magic touch, το μαγικό άγγιγμα της Τζέσης, θα τακτοποιήσω όλα και η Δομνίκη επίσης. Πολύ εντάξει. Ωραία. Εγώ είχα περάσει υπέροχα. Και νομίζω. Ήταν ωραία, ναι. Και τι θυμούνται την παράσταση. Και αν μας είχαν δώσει χώρο και χρόνο, θα είχαμε κάνει και άλλα πράγματα. Δεν πειράζει, θα τα κάνουμε εδώ, γιατί εδώ έχουμε και το χώρο και το χρόνο. Και αν είχαν. Και τη σωστή πρόσληψη του δρόμενου όλοι και καταλάβαινε, ας πούμε, ναι, δεν καταλάβανε, ναι, εκεί, ναι, το αφήνω, δεν θέλω να το συνεχίσω. Όχι, 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 ούτε καν. Λοιπόν, όμως, πριν από οτιδήποτε άλλο, να ρωτήσω, έχουμε και να κάνουμε και κάποιες πρόβες, για το γύρισμα, πρέπει να ενημερωθεί και η Δομνίκη, τώρα την ευνηδιάζουμε, το ακούει από εδώ. Πρέπει να οργανώσουμε και κάποια μαθήματα γι' αυτό. Ανυπομονούν όλοι. Τώρα θα μας ακούει, γιατί μας ακούει η Κατερίνα η Καλατζοπούλου, αντιπρόεδρός μας. Και θα βουλιάζει από και μέσα της, από μέσα της. Ξέρεις, τα λέει. Τα έχω πει, τα λέω εγώ. Η Κατερίνα είναι με την καλή, το πολυεργαλείο και ο Βούρδουλας μαζί, ξέρεις. Είναι μέσα στο σούγια και ο Βούρδουλας, βγαίνει έτσι. Μπορείς με το μαχαιράκι. Είναι καταπληκτικό. Να πούμε και καλησπέρα και στην Κατερίνα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Και να. Έχεις να ρωτήσεις άλλα πράγματα που τις θες. Εσύ δεν έχεις να τη ρωτήσεις κάτι άλλο. Ναι, πού θα πάω το Πάσχα. Το Πάσχα δεν έχω αποφασίσει ακόμα πού θα πάμε. Είμαστε εντελώς. Τι ας να συστηρώσεις τα πάντα. Εγώ με την Τζέση αφού... Όχι, για να τη συστήσουμε στον κόσμο. Στον κόσμο τη συστήσαμε. Τι είπαμε για την θεατρική της ιδιότητα. Είπαμε για την ιδιότητά της ως χορεύτρια. Είπαμε την ιδιότητά της ως μέλος του Σύρου και συνεργάτης. Να πω κάτι και εδώ. Την πινελιά σου και στη χορογραφία της παράστασης την είδα. Χορογραφία στην παράσταση. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, είναι η Μαρίνα και δεν θέλω να πω και στους. Α, στην παράσταση, στη θεατρική, λέω και εγώ πια. Τη θεατρική την παράσταση. Α, ναι, και εγώ. Και εσύ εδώ όχι, όχι, όχι. Εκεί κοίταξε, να δεις τη χορογραφία. Όχι, εκεί ήταν η Δομνίκη και ο Κυριάκος, ο σύζυγός της, να το πούμε. Καλησπέρα και στον Κυριακό. Καλησπέρα και στον Κυριακό. Άντε, να πούμε για μια καλησπέρα στον Κυριακό. Και στον Νίκο Τομάτσικα και στη Φανή την Παπαδοπούλου, γιατί είναι και οι υπόλοιποι. Καλησπέρα σε όλο το Σύριο. Όχι, είπαμε τα άτομα του ΔΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου και Τζέσι είναι και υπεύθυνη δημιουργικού, δεν ξέρω αν το έχω πει καν. Το είπα. Το είπα. Ναι, αλλά την είδα, ήταν πολύ ωραία, την κατάλαβα την πινελιά σου. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν προσδιόριζες τον εαυτό σου, δηλαδή, μάλλον,
Αν σου λέγανε τι είσαι. Ναι, τι είσαι από όλα αυτά περισσότερο. Γιατί περιμένω θα μου πει όλα. Ηθοποιός, σχεδιάστρια, χορεύτρια, ναι. Βοηθός, συνοθετή, δηλαδή τι. Θα σου πω, εννοείται όλα. Mm. Το καθένα με διαφορετικό τρόπο. Ευτυχώς για μας. Σε διαφορετικό βαθμό. Φυσικά. Που υποφελούμε. Αν θα μπορούσα να ξεχωρίσω λίγο περισσότερο κάποιο, είναι το θέατρο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ναι, ναι. Φαίνεται. Γιατί εντάξει, ο χορός ήταν η εκτόνωση. Ναι, η χαρά τη ευχαριστώ. Μα ο χορός. Μα ο χορός. Εμπεριέχει θεατρικές σημασίες. Έχει χαρακτηριστικά θεάτρου. Ακριβώς. Πρώτα ο χορός και μετά. Όλο το υπόλοιπο στο θέατρο, παιδιά, προηγήθηκε ο χορός και από το χορό γεννήθηκε το θέατρο. Γιατί ο χορός έχει να κάνει. Θέλω να πω, χορεύοντας έπαιζε. Θα σας πω, αυτό που μου αρέσει στο θέατρο, το οποίο δεν το έχει χορός, δεν το έχει κάποιο άλλο από αυτά που συζητήσαμε, είναι ότι στο θέατρο μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή να ερμηνεύσεις όποιον ρόλο θέλεις. Ακριβώς. Και να τον βιώσεις κιόλας. Η θεατρίνη, και το λέω με θετική, έτσι, τη σήμανση θετική, ζουν πολλές ζωές. Ακριβώς αυτό, αυτό μου αρέσει. Ναι. Το οποίο δεν το, δεν το βλέπεις στο χορό, δεν μπορείς να το βρεις σε κάτι άλλο. Νομίζω ότι στο θέατρο... Υπάρχει. Ναι. Όσο θέλω, γιατί είναι πλάθης, αλλάζεις. Ναι, αλλάζεις. Και ποιο ήθος, ναι, κυριολεκτικά ηθοποιός. Βέβαια για τους αρχαίους Ελλήνες ήταν υποκριτής, από το αποκρίνομαι, δηλαδή το στοιχείο του διαλόγου, γιατί αυτό το διαλογικό στοιχείο πια έκανε το πέρασμα του χορός στο, ναι, στη θεατρική πράξη. Αλλά και το ποιό ήθος, καλά σε σένα, αυτό τι να πεις. Με κάθε έννοια πραγματώνεται. Ευχαριστώ πάρα. Το ίδιο παρακαλούμε. Υπάρχουν. Τι. Τι να πεις, το ίδιο υπάρχουν. Ήθος. Α, αυτό λέω. Αυτό ακριβώς. Μα πιστοποιείται, μα είναι έτσι. Είσαι η κατάφαση αυτού. Λοιπόν, δεν υπερβολές. Όχι, δεν υπερβολές. Δεν σας είχαμε φωνάξει εδώ πέρα, δεν πιστεύουμε κάτι άλλο. Άσχετα με τα τόσα χρόνια φιλίες που έχουμε. Ναι, δεν φέρνω εδώ όλους τους φίλους μου. Α, γιατί έχουμε πει με τη Μαρίνα ότι αν το κάνουμε αυτό θα το κάνουμε σοβαρά όπως κάνουμε και όλα τα άλλα. Και ότι σε εκείνη την καρέκλα ή σε εκείνες τις καρέκλες τέλος πάντων θα καθίσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν να πούν κάτι σημαντικό, κάτι ουσιώδες και εξυπηρετούν. Άλλο η σχέση που μπορεί να έχεις έξω με κάποιον άνθρωπο και η παρέα που μπορεί να έχεις κάνει και φιλία που μπορεί να έχεις κάνει ένα άλλο κομμάτι και άλλο αν αυτός ο άνθρωπος έχει να πει κάτι σημαντικό να παραδειγματίσει νέα παιδιά γιατί πρέπει να πούμε και το άλλο. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν ακολουθήσει μια πορεία και όπως η Τζέση που εγώ δεν ξέρω τη Τζέση πάρα πολλά χρόνια έχουν παλιέψει από τα μικρά τα σου που λέμε και στην Ήφο λέγαμε. Εγώ τη Τζέση την ξέρω 14 χρόνια. Όχι 14. Πάρα πολλά. Σχεδόν 20. Τι λες, Μαρίνα, τι λες, Μαρίνα. Από τότε που γνωριζόμαστε και με τη Δομινίκη. Το 2004-2005. Όχι, το σχεδόν 20 ετία. Όχι σχεδόν, Μαρίνα, είναι 20 ετία. Ναι, εντάξει, που είναι ακριβώς. Εγώ μετράω, δεν θέλω. Μια δεκαετία που είναι ακριβώς. Τέλος πάντων, επειδή ξέρω, είναι σχετικό. Επειδή ξέρω την πορεία της... Κάτσε να τελειώσει και το πείραμα του ΣΕΝ και μετά. Προσομοίωση. Θέλει αγώνα όλο αυτό και εύκολα δεν γίνεται τίποτα. Και θέλει ακριβώς. Και αγώνα με τον εαυτό σου. Δεν είναι εύκολο γιατί για να δουλέψει. Αυτό ξέρω και καλύτερα εσύ και οι συνάδελφοι. Εγώ δεν είμαι ηθοποιός, ούτε το έχω το τάλαντο αυτό. Αλλά νομίζω ότι θέλει πολύ μάχη και με τον εαυτό σου και με το ψυχή σου και με τα συναισθήματά σου για να μπορέσει. Το κάθε τι με το οποίο καταπιάνει, αν το θες να το κάνει σοβαρά και με αξιώσεις και με μια ειλικρίνεια, εντυμότητα, θέλει. Συνεχή προσπάθεια. Ναι, ποτέ δεν λες έφτασα και τώρα. Έλα, μωρέ, εγώ τώρα είμαι ας πούμε λογογράφος. Α, εγώ είμαι δημοσιογράφος. Α, εγώ είμαι γιατρός. Α, εγώ είμαι. Και τώρα τελείω. Πάντα. Βάζεις καινούριους στόχους, καινούργια όρια και προχωράς. Πόσο μάλλον όταν αυτό που έχεις να κάνεις είναι να κάνει με τέχνη και γιατί θέλεις να το. Και να πω και κάτι εδώ. Και επειδή είπαμε θα κλείσουμε τώρα, αλλά να κάνω μία επισήμανση. Ναι. Μία επισήμανση. Είπαμε ότι σε αυτές τις καρέκλες. Θα κάτσουν άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούν αυτή τη συνθήκη. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς. Οπότε κάποιοι, μην δοφκαλίζεστε ότι επειδή σας καλέσαμε
Και εσείς με κάποιο τρόπο, δηλαδή σας έχουμε προτείνει, αλλά δεν. Ότι το κάνουμε δίνοντας κάποια, δεν ξέρω πώς να, μην το παίρνετε ότι επειδή έχετε κάποια αξία, κάποια από αξία συγκεκριμένη, το κάνουμε γιατί μπορεί να εξυπηρετείτε πάλι μία σύμβαση, μία συνθήκη. Δηλαδή, σας στέλνουμε εδώ για αυτό το οποίο κάνετε. Λοιπόν, άσχετα με το αν το πρόσωπο αυτό εμένα μου είναι προσφυλές ή όχι, δηλαδή δεν φέρνω εδώ ανθρώπους τους οποίους είναι μόνο φίλοι μου. Είναι φίλοι μου, τους αγαπώ και αυτά. Αντιθέτως, έχω πάρα πολλούς οι οποίοι είναι φίλοι μου και δεν θα έρθουν εδώ. Mm-hmm. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι τους οποίους τους θέλω εδώ για αυτό το οποίο είναι. Αλλά αν κάποιοι, γιατί υπάρχει και αυτό, ναι, και μετά, και ξέρεις, το βλέπουν λίγο ότι, ναι, δεν θα έρθουν. Δηλαδή, αν δεν είναι πρόθυμοι να έρθουν, δεν θα έρθουν. Έχουμε πάρα πολλούς οι οποίοι ζητούν να έρθουν και τους ευχαριστούμε. Γι' αυτό σου είπα ότι ο κύριος Μπιμπίλας και το κύριος, δεν το λέω της απόστασης, ναι, αλλά της σημαντικότητας, με τίμησε πάρα πολύ με την προθυμία του και την αυτοπρότασή του. Δηλαδή, εγώ του είπα ότι έχουμε μαζί συνέντευξη και μου λέει θα έρθω, ναι, έρχομαι και εγώ, ναι, μου λέει, ναι, και αυτά ήταν, ναι. Και θα το κάνουμε τώρα, θα έρθουμε. Και πάντως θα έρθουμε με τα λαταρίσματά μας. Αυτό δεν θα πω τι είναι, αλλά το... Και εκεί, είτε έρθουμε είτε έρθουμε. Και τον Ιάκωβο το μιλώ να θέλουμε πάρα πολύ, δεν το συζητώ, αλλά τώρα αυτά τα τραταρίσματα θα δώσουμε στη... Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή εδώ πέρα θέλουμε να έχει στοιχείο αυτής της εστασιάς, της φιλικής διάθεσης, και θέλουμε να υπάρχει και το φολέγανδρος, αλλά θέλουμε να υπάρχει και το... Και, αυτό, το μεταξύ μας, λοιπόν, αυτό είναι από εμένα για εσένα με αγάπη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα, ναι, ναι, ξέρει. Είναι πολύ ωραίο. Ναι. Θα το τιμήσω άμεσα. Εδώ είναι... Ζωγράφισα τις τσαντούλες. Αυτό να το δείξουμε, γιατί... επειδή ξέρω ότι αγαπάς τις πασχαλίτσες. Ναι, πάρα πολύ όμως. Εγώ την υπογραφή μου. Και τέλεια. Είναι πραγματικά και, ναι, πανέμορφη. Μέσα εδώ έχει, σου έχει βάλει κάτι η Μαρίνα. Δεν θα πούμε τι. Θα το δεις στο σπίτι, μην το πεις. Σπίτι. Ναι. Να μην αποκαλύψω. Όχι, δεν αποκαλύπτεις. Εντάξει, να το πω. Είναι μέλη από τη Φολέγανδρο, το οποίο, κοίταξε, φέτος δεν ήταν μία χρονιά καλή. Αλλά είχαμε πάρει, το mail δεν χαλάει να το συντηρήσει κανένα. Και επειδή είχαμε περισσινό, να το πούμε, δεν πειράζει να το πω, το mail δεν χαλάει. Έτσι δεν είναι. αυτό βλέπουμε. Εδώ έχουν βρεθεί αιώνων μετά. Λοιπόν, ναι, το ξέρω. Και με είναι καφέ, είναι πολύ ωραία. Να έχω φέρει με καφέ. Να πούμε κάτι, η Τζέσι είναι εκεί στο καφέ. Όπως θέλει να με εξοντώ. Σ' αγαπάω 20 χρονιά φίλες. Είναι μέλη Φολεγάνδρου. Και εδώ έχω στο λαγουδάκι. Ναι, στο λαγουδάκι, να το δείξουμε και αυτό. Δεν το έχεις ναι, έλα, δεν ξέρω, τα φάνηκαν η πασχαλίτσα και το λαγουδάκι. Λαγουδάκι. Ναι, η πασχαλίτσα αυτή είναι το λαγουδάκι, είναι λίγο ροζ. Είναι ροζ, είναι πιο έντονη, οπότε. Ναι, τι να κάνω τώρα, εντάξει παιδιά, πρέπει να κάνω ροζ. Έχει μέσα σπιτικά γλυκά του κουταλιού. Της Μαρίνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, επίσης θα τονίσω. Να το πω, είναι το καρπούζι και είναι και αυτό, το καρπούζι είναι φολέγανδρος, η συνταγή, ναι, και είναι και πορτοκάλι, αυτό είναι από Χίο, είναι, ναι, το φτιάχνει η γιαγιά μας, το φτιάξαν η μαμά και η Μαρίνα. Ωραία. Okay, εντάξει. Λοιπόν, δεν το κατάλαβα αυτό. Εντάξει, συγγνώμη. Δεν το είδα. Ναι, κάτι, προηγούμενο. Ας πούμε κάτι μετά είναι. Τετράπελα της ζωντανής εκπομπής. Ναι, αυτά είναι τα τετράπελα της ζωντανής εκπομπής. Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτά. Έχει να κάνει με κάτι. Να μην ανησυχώ. Όχι, δεν. Σε υπεγραφή, κατά λάθος, έβαλα το μαζέκι με τον καφέ μέσα. Αχ, βρε. Κατά λάθος. Και εδώ πέρα τώρα έχουμε φολεγανδρίτικο παστέλι, αλλά όχι είπαμε, φολεγανδρίτικη συνταγή, αλλά είναι από την κυρία του παστελιού,
Την Μαρία την Καριστινέου του Βίκτορα, είναι καταπληκτική. Ναι, πρέπει να το ξεκολλήσει λίγο. Τώρα, ναι. Δεν ξέρω τι ηλικία. Εδώ γύρω-γύρω είναι καφέ σίγουρα. Ναι, καφέ μπορεί. Έχω. Εσπρέσο δεν βλέπω. Λοιπόν, ναι, εδώ, να το... γρήγορα, εγώ πρέπει εσπρέσο, να το κάνω αυτό, υποτίθεται. Ωραία, ίσως έχει κολλήσει γιατί έπρεπε να το. Ναι. Σημασία, μου αρέσει πάρα πολύ ούτω ή άλλο. Ωραία, και είναι με μέλι. Καλά, καλά, καλά. Να σου πω και από κάτω μπορεί και δεν να το. Θέλω να. Όχι, πιάσει το κανονικά όσο θέλει. Σίγουρα. Και το υπόλοιπο θα το πάρει. Ναι, ναι, θα σου πλήξω και μαζί. Λοιπόν, τι λικεράκι να σου βάλω. Αυτό είναι. Αρμπαρόριζε. Αυτό είναι το πολωνικό μου φουντούκι. Και αυτό είναι κράνι. Τι θα πει. Δεν έχω ετοιμάσει. Ωραία. Θα σα αρέσει. Θα σα αρέσει αυτό, νομίζω είναι. Επειδή είναι της κυρίας Καριστινέου της Μαρίας. Αυτό τι είναι, είπαμε. Δοκίμασέ το και θα μας πεις. Δεν είναι κάτι σαν καφέ. Όχι, δοκίμασου. Βάζω λίγο γιατί δεν ξέρω. Είναι σιρόπι εσπρέσο. Όχι, όχι. Είναι σιρόπι εσπρέσο. Για εδώ, ναι. Εσέ τι να σου βάλω. Αυτό κράνι ή το άλλο. Ωραία. Εύχομαι. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Θα βάλω και εγώ λίγο τέτοιο. Πάντα να έχει επιτυχία αυτή η εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βυσμό είναι, τι είναι τελικά. Τι είναι, κράνι, βυσμό. Δεν ξέρω, είναι τη Μαρία πάντω. Βύσινο, συγγνώμη. Παιδιά, μου αρέσει τρελά το βυσμό. Αχ, τέλεια. Λοιπόν, α το κάνουμε εδώ έτσι για να. Καλό Πάσχα. Υγεία σε όλου. Ευχαριστούμε πολύ που μα παρακολουθήσατε και απόψε. Καλή εβδομάδα, καλή ανάσταση, υγεία και ηρεμία στη. Και χρόνια πολλά στι Ειρήνε, γιατί δεν θα είμαστε εδώ. Να το πει. Και. Θέλω να πω και χρόνια πολλά στις Ειρήνες, δεν θα είμαστε εδώ πέρα. Ναι, το ημέρα του Πάσχα γιορτάζει. Και κυρίως στους Γιώργηδες, στους Γιώργηδες, στη Σιτνέ, βέβαια. Α, ναι, προηγούνται οι Γιώργηδες. Αναστάσιδες. Αναστάσιδες. Αναστασίες. Και βέβαια. Σταλιές, Λαπρινές. Ναι. Είναι πολλοί αυτοί που γιορτάζουν, έχουμε πολλούς φίλους, θα τα πούμε. Το είπα για την Ειρήνη, και την Ειρήνη Καλατζοπούλου, τη μαμά Ειρήνη, η οποία είναι στο. Ναι, στις μαγειρικές της στήλη. Και το λέω αυτό διότι. Λοιπόν, στο επόμενο δεσμευόμαστε, θα έχετε τη συνταγή για τις πίτες της Φολεγανδρίτικας. Ναι, ναι, από εδώ και πέρα ξεκινάνε. Ναι, μεν υποτίθεται Πασχαλινές, αλλά τι να κάνουμε, έπρεπε να έχουμε δει. Θα βρείτε τελικά και για να μεταδοθούμε. Ναι, και φυσικά θα τα βρουν. Και την Ειρήνη, την καπετάνησα που λέγαμε, που είχε γενέθλια την προηγούμενη φορά, τη φίλη μας. Και θα τα πούμε τώρα μετά. Το Πάσχα. Τις επόμενες δύο Παρασκευές δεν θα έχουμε εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε. Παρασκευή, αν είναι στο μάτι, ζωοποιείς. Ναι, αλλά θέλω την αποφώνηση να την κάνει ο συνήθως. Η Τζέση. Εσύ θα καληνυχτήσεις. Από εμάς καληνύχτα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εκπομπή. Να είμαστε όλοι καλά και να είμαστε εδώ. Καληνύχτα και από μένα. Καλές γιορτές, καλό Πάσχα. Και ευχαριστώ πολύ για την. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Τζέση. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.